μόνος έμεινε. Όταν λοιπόν τη Δευτέρα μετά τη γιορτή μου, γιατί μου το επιφύλασε για την ημέρα της γιορτής, γι' αυτό είχα βάλει και το τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου. Τέτοιες μέρες γιορτινές των ανθρώπων οι καρδιές περιμένουνε αγάπη και όχι μαχαιριές. Λέει, βρήκες τη στιγμή από η καρδιά την ημέρα της γιορτής μου να μου πεις το για... Λέγαμε 21 Μαΐου. Όταν ήρθαμε λοιπόν την επομένη της φυγής του Φερνάντο Βαρέλα στο στούντιο, είπαμε το εξής. Δεν πρέπει ούτε ένας από μας να μειώσει την αξία του, την προσφορά του. Να μειώσει όλα όσα έχει προσφέρει, όλα όσα είναι. Είπα συγκεκριμένα ότι αυτός είναι ο παίκτης που έπαιξε με ένεση στον τελικό του κυπέλου. Αυτός μπήκε με ένα χέρι να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτός είναι που μέχρι τελευταία στιγμή ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Και δεν έδειξε πουθενά να δυσανασχετεί, να δυστροπεί, να χαλαρώνει, να είναι πλαδαρός, οκνηρός, να είναι μουτρωμένος, να κάνει μουτσούνες. Την ψυχή του μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Έλεγα λοιπόν, αυτός είναι που χτυπούσε το χέρι πάνω στο τραπέζι και έλεγε αυτό ακριβώς, έλεγε αυτό ακριβώς με το οποίο μπήκαμε σήμερα. Και ο Γίγας Χρήστος Κιώσης θα έχει όλα έτοιμα. Αυτό we play not only for today, for 35 fucking years, φίλε. Έτσι. Πάμε να πεθάνουμε, λέει, in the pitch. Πάμε να πεθάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Motherfuckers, το motherfuckers, η δίποδα, μεταφράζεται, οι δίποδες. Πάμε να πεθάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λέγαμε λοιπόν την επομένη ότι χαλαστήκαμε πάρα πολύ, αλλά συνεχίζουμε. Και αν δεν θέλεις εσύ μία, δεν μπορούμε με το ζόρι, λέγαμε. Είναι μια μικρή διδαχή, είναι ένα μικρό μάθημα. Γιατί θυμάμαι βγήκε και εδώ ένας ακροατής που είπε «Να, και okay, και είναι και...» Έκανε κακό ξεκίνημα και είναι και λίγο αργός μερικές φορές και είπα θα έλεγε τα ίδια αν έμενε. Και μου είπε πιθανό να μην τα έλεγα. Όσο χαρά έκανα χθες, δεν μπορώ να σου το περιγράψω, δεν ξέρω αν θα χαρώ με άλλον παίκτη που θα έρθει τόσο πολύ. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό, διότι όπως έλεγα και αφού είχε φύγει και αφού δεν τα είχαμε βρει, και αφού είχε αρνηθεί την πρόταση που τελικά αποδέχτηκε, γιατί δεν έκανε κανένα βήμα ο ΠΑΟΚ παραπάνω, δεν άλλαξε κάτι ο ΠΑΟΚ, δεν άλλαξε κάτι σε αυτά που του είχε προσφέρει, τα πολλά που του είχε προσφέρει, διότι όπως είπαμε θα είναι 32 χρονών τον Νοέμβριο. Δεν άλλαξε κάτι. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό είναι το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο που είχαμε ποτέ. Είπα, έλα, Φερνάντο Βαρέλα, έλα, για πάμε, γατός ακαλό καταπληκτικό μας κορχοπιπίνο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσια και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες κάπου δόθε, πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια και να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Αυτά που λέτε, πάνω που πήγε να τους το κάνει, το θέμα δηλαδή, οι γκρινιάριδες να βγουν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, φεύγουν όλοι, καταστροφή. Βρε, σας το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακούστε μας, και οι αντίπαλοι κυρίως, αλλά και κάποιοι δικοί μας. Δεν πέφτει με τίποτα. Το καταλαβαίνετε.
καταλαβαίνετε, τώρα το καλοκαίρι, μετά από double, από έντο, δεν πέφτει με τίποτα. Και διευκρινίζω γιατί η εκπομπή δεν έχει ιδεολογή, δεν λέει σόκινγκ πράγματα, δεν πέφτει, δεν μας πέφτει με τίποτα η δικιά μας. Η διάθεση, η ενέργεια, η τρέλα, η χαρά για το double, η μουρλα, η παιδικότητα, δεν μας πέφτει με τίποτα. Αυτά όλα. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Ναι, και το άλλο, ναι, και το άλλο. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Είναι εδώ λοιπόν, όπως ποστάρισε, θα βάζετε τη φωτογραφία μου για άλλα 3 χρόνια. Χαλαστήκαμε όλοι μας που πήγε να φύγει. Τώρα, τι συνέβη, τι πραγματικά συνέβη. Πόσο πολύ ρόλο έπαιξαν τα παιδάκια του στο ποστάρισμα που είχα βάλει την επομένη που έφυγε. Έγραφα ότι σε ευχαριστούμε για όλα, ήσουν άψογος και τα λοιπά, ναι. Και έγραφα κάποια στιγμή, πώς θα εξηγήσεις τα παιδιά σου ότι πρέπει να φύγουν από εδώ. Το μετάνιωσα μετά και το έβγαλα, γιατί δεν θέλω να αναφέρω καν τα παιδιά, ούτε στα ποσταρίσματα, τα παιδιά κανενός. Όμως, χθες, με το ποστάρισμά του, αυτό ακριβώς. Έβαλε τα παιδάκια του, τα υπέροχα, τα οποία μιλούν άριστα ελληνικά, όλα. Είναι στην ουσία μικρά Ελληνόπουλα, με τρέλα, με αγάπη για τον ΠΑΟΚ, με συνθήματα σε κάθε βιντεάκι. Και είπε, αυτά τα 3 παιδιά, λέει, και το κλάμα τους, «These 3 boys changed my mind. What they crying today, I've never seen in my life. And for my family, I do everything». Θέλω να χειροκροτήσω και να αποθεώσω αυτούς που πήγαν και έβαλαν στα κεφάλια, στα σώματα των παιδιών του, έβαλαν τα κεφάλια του Μάνταλου, του Σιμόες και του Λιβάγια και λέει, μπαμπά, μη φεύγεις μπαμπά μας. Τι γίνεται ρε, τι γλέντι είναι αυτό ρε παιδιά. Ζουμουσού ρε, ζούμε μεγάλες στιγμές, το καταλαβαίνετε. Ακόμα και αυτοί που πάνε να φύγουν και δίνουμε χαρά σε κάποιους, περιμένω τώρα τα αποθεωτικά σχόλια που έγραφαν στα site τους οι διάφοροι αντικειμενικοί, οι γραφίδες, οι πράσινες, οι κίτρινες και οι κόκκινες, που έλεγαν έχασε ο ΠΑΟΚ τον καλύτερο αμυντικό του πρωταθλήματος. Έχασε τον καλύτερο αμυντικό που έχει εδώ και πολλά χρόνια. Σπάει το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο. Περιμένω τώρα που έμεινε να επαναλάβουν αυτά τα σχόλιά τους, την ώρα που υπογράφει ο 35χρονος Βαλμπουενά και τον παρουσιάζουν λες και είναι ο Κρόιφ στα 24 του. Ο Βαλμπουενά, τρέλα αυτά, έτσι, στα 35 ο Βαλμπουενά. Φανταστείτε να φέρουμε έναν 35χρονο, τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Φανταστείτε. Ο Βαλμπουενά που, όπως έλεγα, έχει ιδιόχειρη την Οδύσσια με υπογραφή του Ομήρου. Πρόλαβε. Πήγε σε μια παρουσίαση και συνάντησε τον Όμηρο και του πήρε υπογραφές στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα. Τόσο μεγάλος είναι. Συμμετείχε στο Καπερναούμ Βιθλεέμ, στον ντέρμπι. Μεγάλο αστέρι. Πάνω από τη Φάτνη. Δείτε λίγο. Περιμένω λοιπόν αυτούς που τον αποθέωναν μετά που έφυγε, τους αντίπαλούς μου, να το επαναλάβουν τώρα. Να το επαναλάβουν. Λέγαμε λοιπόν, χορηγούς δεν είπα, γιατί μπήκα φορτσάτος, θα τους πω. Να πω ότι και σήμερα κληρώνουμε δωράκλα. Ξεκινάτε, γράφετε μηνύματα FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, γιατί κληρώνουμε τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέα, στο καταπληκτικό πετρόκτιστο, ξύλα, μέσα τζακούζι, ιστορίες αυτά. Στο Λουτράκι Αριδέα, στο Φιλοξένια. 2 διανυκτερεύσεις πληρωμένες από το ραδιόφωνο μας, από το Λίμπερο. Και επειδή χθες έπαθε ένα αβαβάου παπαπάου ο υπολογιστής, ας δώσουμε και σήμερα την ευκαιρία στους χθεσινούς μαζί με τους σημερινούς να διεκδικήσουν 5 καταπληκτικά τισερτ ΠΑΟΚ Λάρνακα. Double 19. Υπέροχα. Ευχαριστούμε τα παιδιά από το Σούφου Λάρνακας που μας δίνουν τη δυνατότητα να κληρώσουμε αυτές τις υπέροχες βανέλες. Έλεγα λοιπόν
πού είναι η αλήθεια και πόσο στη ζυγαριά έπαιξαν ρόλο τα παιδιά του. Θεωρώ πολύ σημαντικό. Όταν παίρνεις την απόφαση να φύγεις και βλέπεις τα παιδιά σου στο βιντεάκι να κλαίνε αγκαλιασμένα με τους συμπαίκτες τους, με το παρεάκι τους εκεί που παίζαν μπάλα, με αυτούς πηγαίναν μαζί διακοπές, με αυτούς πηγαίναν μαζί σχολείο, στα στέκια τους, εκεί που μεγάλωσαν, στο σχολείο τους, στη γειτονιά τους, στην ομάδα που αγαπούν. Και λες φεύγω και κλαίνε με μαύρο δάκρυ, κλαίνε ποτάμια τα παιδιά σου, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια θα μου πει κάποιος, δεν το ήξερε αυτό. Πόσο δεμένα είναι τα παιδιά του με τον τόπο αυτόν, με την ομάδα αυτήν, με αυτό τον λαό, με την Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη, με την Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ, με το γήπεδο, με κάθε έναν που λατρεύει τον πατέρα τους σαν ένα μικρό θεό, που τέτοιο πράγμα δεν θα το εισπράξουν πουθενά, και χρησιμοποιώ συγκεκριμένα και ηθελημένα και εσκεμμένα το ρήμα εισπράξουν με όλες του τις έννοιες, την δύσιμη έννοια που λέμε εισπράττω χρήματα, εισπράττω και αγάπη, λατρεία, συναισθήματα, ανιδιοτέλεια, ατέρμονη αγάπη, όπως μόνο ο Παοκτσής ξέρει να δίνει. Ναι, συμφωνώ λοιπόν τα παιδιά, αλλά πιθανόν λέω, δεν το γνωρίζω, πιθανόν, δεν μεταφέρω ρεπορτάζ, να ψάχτηκε λίγο, να είδε ότι εκεί που είναι να πάει είναι ένα χρυσό κλουβί, ζεις κάτω από πολύ πολύ περίεργες συνθήκες μια ζωή, εσύ, η γυναίκα σου που είναι μαθημένη να περπατάει ελεύθερα στον δρόμο, να βγαίνει στην παραλία, να κάνει τον μπάνιο της, να οδηγάει, να είναι ένας ισότιμος άνθρωπος, ένα ισότιμο μέλος και όχι απλά μια ισότιμη γυναίκα μέσα σε μια κοινωνία, αλλά η γυναίκα του Βαρέλα μέσα σε αυτή τη μαγεμένη πόλη, η γυναίκα κάποιου πολύ σημαντικού και να νιώθει και ίδια περηφάνεια και καμάρια τον άντρα της. Πιθανόν λοιπόν να ψάχτηκε, να είδε πού είναι να πάει, τα σχολεία, τα σπίτια, πώς είναι η ζωή. Εκεί να πάει σε μια χώρα που αποκεφαλίζουν ακόμα ανθρώπους, ας πούμε. Και δεν χρησιμοποιώ σχήμα λόγου, είναι η πραγματικότητα. Στη Σαουδική Αραβία, στα διάφορα, στα Κατάρ αυτά, στο Ντουμπάι άντε είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά... Να ψάχτηκε λοιπόν, να είδε ότι δεν είναι η πρόταση αυτή που αξίζει τον κόπο, να το σκέφτηκε κιόλας ο άνθρωπος, γι' αυτό ίσως να αμφιταραντευόταν κιόλας, γι' αυτό και τα έβαλε με κάποιον που τον κατηγόρησε, γιατί βγήκαν πάλι κάποιοι, ακόμα και δικοί μας, να τον κατηγορήσουν που πήρε αυτή την απόφαση και τους έβαλε τη φωτογραφία που είχε βάλει το κεφάλι του στα πόδια του Λιβάγια και λέει κάποιοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι εκεί που βάζουν οι άλλοι το πόδι τους, βάζουν το κεφάλι τους. Γι' αυτό και είπαμε να είμαστε έντιμοι και σωστοί. Λες και το ξέραμε ότι θα μείνει. Τα ίδια πράγματα λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που τηρήσαμε αυτή τη στάση σαν εκπομπή απέναντι στο Βαρέλα. Έντιμα. Άρα λοιπόν, τι έγινε? Με τη μεσολάβηση του Αντρέ, γι' αυτό λέω ο αρχηγός είναι σε όλα αρχηγός, επικοινώνησε με τον Αντρέ. Ο Αντρέ φυσικά έριξε πάλι γέφυρες, οι οποίες ήταν κομμένες. Εννοείται ότι η οικογένεια Σαββίδη δεν είχε να κρατήσει μούτρα στον παίχτη ή να ακυρώσει όλα όσα έχει κάνει, γιατί και το ξαναλέω, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο αυτός ο άνθρωπος έδωσε την ψυχή του για τον ΠΑΟΚ. Ενώ ήξερε δεν έχει συμφωνήσει. Ενώ ήξερε ίσως δεν του δίνουν αυτά τα οποία ήθελε. Ίσως λοιπόν ένα συνδυασμός, ναι τα παιδιά του, ναι ότι εκεί που πήγαινε ίσως να μην είναι έτσι όπως το είχε φανταστεί ή όπως σου τα είχαν πει, ίσως να κατάλαβε ότι ένας μάνατζερ, όσο αγαπητός και να είναι, δεν είναι αυτός που θα ζήσει εκεί που θα σου κλείσει τη μεταγραφή. Εσύ, η γυναίκα σου και τα τρία σου υπέροχα αγόρια θα πάτε να ζήσετε εκεί. Οπότε τα βάλε στη ζυγαριά και είπε ότι αυτό το 1 εκατομμύριο και το χρόνο στα 32 του του αγοράζει πράγματα και του δίνει πράγματα που δεν μπορούν να πάρθουν με χρήματα, που δεν μπορούν να μεταφραστούν σε λεφτά. Και έτσι, με τη μεσολάβηση του Αντρέ, γι' αυτό και τον ευχαρίστησε χθες. Ευχαριστώ πολύ τον Βιερίνη για την κουβέντα το πρωί. Πληροφορίες λένε ότι πήρε τηλέφωνο ο Βιερίνη και είπε: παιδιά, επικοινώνησε μαζί μου ο Φερνάντο,
επιστρέφει, θέλει να μείνει. Και από χθες γεμίσαμε ευτυχία και χαρά, γιατί δεν είναι ένας ακόμα παίκτης που ήρθε και θα έφευγε. Το λέω για όλα τα παιδιά. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συνηφάνει, έχουν συνδυάσει το όνομά τους με αυτά τα δύο double, με αυτά τα συνεχόμενα πρωταθλήματα και κύπελα, τα τρία συνεχή κύπελα και τα δύο πρωταθλήματα, το ΑΗ το πρωτάθλημα, έχουν γραφτεί σε ένα ειδικό βιβλίο, σε μια ειδική ασπρόμαυρη βίβλο. Άρα, όποιος και να ερχόταν, όσο καλός και να ήταν, δεν θα μπορούσε να είναι το δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο. Δείτε λίγο το βιντεάκι που είναι πάλι στον τοίχο μας, που ένας βαράει, ο Βαρέλα βαρά και λέει 35 fucking yes! Ο τύπος από το Σούφου Κάπο Βέρντε, Σούφου Πάω Κάπο Βέρντε. Την ώρα που βγάζει όλο του το είναι, και μην μου πείτε ότι αυτός είναι ένας στιγμός επαγγελματίας, την ώρα λοιπόν που βγάζει αυτός όλο το πάθος, όλη την τρέλα επάνω, είναι δίπλα ο Κρέσπο, ο οποίος ήρεμος, σχεδόν ντρούπι, Bill, I'm so happy. Τι κάνει? Σηκώνει τα μπουκάλια τα οποία ήταν πάνω στο φοριαμό, πάνω στο τραπέζι που χτυπάει ο Βαρέλα, και επειδή ήταν από τσίγκο το τραπέζι, χοροπηδάνε τα μπουκάλια και πέφτουν κάτω. Τα λαμαρίνα. Δεν ήταν ξύλινο, τα λαμαρίνα. Όπως λοιπόν χτυπάει το χέρι του, ο άλλος πάει και τσουπ, τσουπ. Δηλαδή, σε ένα βιντεάκι φαίνεται όλο αυτό που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Δεν παίρνουμε λοιπόν τίποτα πίσω από αυτά που είχαμε πει. Είσαι εσύ που αποτελείς μαζί με τον Κρέσπο το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο. Είσαι εσύ που έπαιξες με ένεση στον τελικό. Είσαι εσύ που χτυπούσες το τραπέζι σου και έλεγες 35 fucking years, πάμε να πεθάνουμε στο γήπεδο. Είσαι εσύ λοιπόν που έκλαιγες με το γιο σου πίσω από την εστία. Είσαι εσύ που έλεγες τα συνθήματα επάνω στο ξεσκέπαστο το πούλμαν, σαν να ήσουν αυτός είναι. Αυτό είναι το βράδυ της φιέστας στο πούλμαν που πηγαίνει προς το Λευκό Πύργο. Εσύ λοιπόν. Το ότι υπάρχει ένα μικρό αγκαθάκι που χρειάστηκε να περάσουμε την περιπέτεια, οκ, okay, όπως έχει πει και ένας φίλος, δεν θα πάθουμε εγκεφαλικό ποτέ ως ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή ίσως δεν μοιάζει λίγο με τη σχέση που έχεις και είσαι υπέροχα και σου λέει πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας, αλλά έρχεται τρέχοντας πίσω. Δεν είναι σαν την παραβολή του ασώτου που λέει ο γιος που έμεινε, καλά ρε πατέρα, εγώ είμαι εδώ δίπλα σου και λιώνω στα χωράφια, στα ζώα, να συντηρήσω τη φάρμα, να είμαι δίπλα σου, να δουλέψω από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν σκυλί. Και ο άλλος που σηκώθηκε έφυγε, σφάζει στο μόσκο το σιτευτό τώρα που γυρίζει. Είπε με, πονάς, αγόρι μου. Είπε με παράπονο ο Κρέσπο, ας πούμε. Και τι γύρισε και είπε ο πατέρας στην παραβολή του ασότ, που όποτε θα τελειώνουμε σήμερα με παραβολή, φίλε, μεγάλη χάρη του. Κι ας με συγχωρέσει που χρησιμοποιώ από εκεί, αλλά οκ, okay, είπαμε. Γυρίζει λοιπόν και τι λέει ο πατέρας του γιου που είχε μείνει? Παιδί μου, τον άλλον τον χάσαμε και τον ξαναφέραμε πίσω και γύρισε στην οικογένεια. Γι' αυτό πανηγυρίζουμε τόσο. Επειδή νιώσαμε ότι πάει αυτός, ότι έφυγε για πάντα από κοντά μας. Γι' αυτό σφάζουμε το μόσχο του στεφτό. Γι' αυτό η χαρά είναι διπλή, για να μην πω άλλη λέξη που αρχίζει από κάπα ή από γάμα κάπα, όπως θέλει να την πει ο καθένας και τελειώνει σε λα. Και δεν εννοώ την καΐλα που λέμε σκορδογκαΐλα. Ή την καφρίλα που επίσης αρχίζει από κάπα και τελειώνει σε λα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Όποιος δεν έχει πάει στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, χάνει. Πηγαίνετε όπου αλλού. Το κρίμα στο λαιμό σας. Εγώ φταίω. Εγώ σας τα λέω. Κάντε τη βόλτα, μπουκάρετε μέσα. Λέτε ποιος είναι ο Μπαμπουκίδης, ποιος είναι ο Νικολαίδης. Ναι. Είμαι Τσατσαρόσκυλο, είμαι Ζουμουσάκι. Ήρθα ο τρελός το πρωί 8-10. Λέει ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Θέλω να μου δείξει τι έχεις. Θέλω να πάρω τηλεορασάρα. Θέλω ψυγείο, θέλω πλυντήριο. Θα σας κάνει εξαιρετικές τιμές.
Ειδικά αυτό το διάστημα Whirlpool συσκευές, η έκτη αίσθηση στην ηλεκτρικές συσκευές και πλυντήρια και ψυγεία. Δεν ξεχνάτε ότι εκεί θα έχουμε και μεγάλο δώρο. Στο πάρτι μας 10 Ιουνίου στον Όμιλο, τι να πω, όλα καλά φίλε, γυρίσαν όλα, μέχρι και ο Βαρέλα δεν έφυγε. Δηλαδή θα πάμε σε ένα πάρτι υπέροχο στις 10 Ιουνίου. Δεν ξεχνάτε Αιγαίων, η νούμερο 1 ψαραγορά, αδευτέρωτος, καταπληκτικός, μοναδικός, θεσπέσια όλα του. Στο διοικητήριο 214.000, στο Ρεόκαστρο 69-56-66, τηλιβεριά έρχεται καθαρισμένο από λέπια, από εντόστια, ούτε να μυρίζουν τα τηγανιτά, οι κουρτίνες, τα έπλανα. Να γκρινιάζει η κυρά, να γκρινιάζει γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Φυσικά δεν ξεχνάτε Νικολαίδη, σαρτοζαχαροπλαστείο, Καραολί και Δημητρίου 237-163, εκεί θα βρείτε τα κορυφαία παγωτά, πεντανόστιμες ποικιλίες και βέλβετη μπόσκο. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα. Και ναναμέλεια και αγριοκέρασο και κούκκις και όλα. Και φυσικά το νούμερο ένα σχολείο, εκεί που θα σχεδιάσουν το μέλλον του παιδιού σας και θα το υλοποιήσουν με τον πιο κατάλληλο τρόπο, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900. Άρχισαν τα οι προπαρασκευαστικές, οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Τα παιδιά σας μαθαίνουν άριστα τη γλώσσα. Πέμπτη και έκτη δημοτικού πρέπει να είναι. Μπαίνουν και κάνουν αυτό που πρέπει. 475-900. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Για 5 μπλουζάκια σου φουπάω Κλάρνακας παίζεται σήμερα και μέσα από τα τηλέφωνα. Ξέρω χρυσά μου για το... Ξέρω. Και μέσα σ' όλα, μέσα στην χαρά που έμεινε ο The Beast. Ευχαρίστησε φυσικά τον Αντρέο όπως είπα. Τσουπ! Σκάνε και κάτι βραζιλιάνικες σημαίες από τον Γιώργη. Και λες τώρα, είναι για τον Ερίκε ότι συμφώνησε ένα μήνυμα. Ο Ερίκε έχει συμβόλαιο. Είναι για τον Ζαμπά. Ο Ζαμπά είναι εδώ. Μήπως, λέω μήπως. Γιατί και αυτός πραγματικά τον τρώει το χέρι του. Πραγματικά δεν κάθεται ήσυχος. Πραγματικά του έχει μπει τελείως το μικρόβιο του Πάουξη. Δηλαδή δεν κοιμάται το παιδί. Και γουστάρει κιόλας, για να μην πω άλλη λέξη, να ρίχνει έτσι, τάκ, να ρίχνει ρε παιδί μου την, όπως η σουπιά, τσουπ, μελάνι και φεύγει, βάζει μια βραζιλιάρικη σημαία, γεια σας. Βάζει δυο χέρια αυτά και τα λοιπά, ναι, τώρα βιαστήκατε να έτσι αλλιώς και φεύγει. Δηλαδή όλο αυτό νομίζω ότι τον φτιάχνει άσχημα. Φτιάχνει και εμάς βέβαια, γιατί περιμένουμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, θυμίζω ότι... Τα κορυφαία γυαλιά, τα κορυφαία οπτικά στην πόλη είναι στην Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη. Εκεί, στην Παναγία Τσαλδάρη 22, οπτικά Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά, Optic Stores Μανολόπουλος. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Η οικογένεια Μανολόπουλο έχει το κορυφαίο κατάστημα οπτικό στην πόλη. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί, Γιώργακη Βαρέλα, Γιώργακη Βαρέλα. Τους κοντούς να τους φοβάσει. Ναι. Όλοι οι κοντοί είναι πονηροί. Βέβαια. Και άσε που λένε ότι είναι και έτσι. Και δείχνω τώρα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν είναι. Άλλοι λέει γεννιούνται έτσι, άλλοι γεννιούνται έτσι. Κάνω όχι με χειρονομίες. Όλα ξεκινήσαν από χθες το μάθημα. Όλα καλά και θα συνεχίσουν όλα να είναι καλά. Όσο για αυτούς οι οποίοι στείλαν τα μηνύματα όταν είχε φύγει, αυτά μια ζωή θα συμβαίνει. Θα εντάξει, γίνονται. Θυμάσαι τι είπα όμως. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι έντιμο. Όχι, δηλαδή δεν είναι, μέχρι χθες ο κορυφαίος μας. Ναι, 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 έτσι, δεν και σήμερα δεν μπορεί, δεν κάνει. Δεν είναι έντιμο. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι πάω, ρε φίλε. Μάλλον όχι. Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Λίγο. Ναι, 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 ναι. Έλα, έλα. Εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω, το έχω μέσα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα. Όταν παίζαμε με τη γαλλική την ομάδα επί Βούλινου, που γίνηκαν τα γεγονότα και πήγε ο μεγάλος Γιώργος Σκούδας να τους ηρεμήσει και του πετούσανε πέτρες και του γιουχάρανε. Ναι. Εντάξει. Αυτή η εικόνα δεν πρόκειται να σβήσει. Έτσι είμαστε. Έχει. Πάντα έχει μέσα και κάποιους που δεν είναι. Τέλος πάντων. Να πάνε όλα καλά. Πιστεύω ότι θα γίνουν και πολύ καλές μεταγραφές.
Και ερχόμαστε τώρα φυσικά, στα... Απλά σε αυτό που λες, μου επιτρέπεις αυτό που λες, συνεπικουρώ εννοείται, δεν θα χρειαστεί τώρα να βγει στην αγορά να ψάξει έναν... είτε για ένα πληρωματικό του Ίγκασον, είτε για αντιβαρέλα. Ξέρεις τι μεγάλη υπόθεση είναι αυτή. Πώς είναι, σοβαρό λόγο. Φεύγεις τώρα και ψάχνεις για το μεγάλο αμυντικό χαφ ή για το εξτρέμ ή για το αριστερό μπακ ή για σε... Δεν ξέρω τι, ακριβώς, ό,τι έχουν σχεδιάσει τέλος πάντων. Πώς θα λέω. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, Παοξάκια, την Κυριακή έχουμε πάλι οι εκλογές για το Δήμο. Ναι. Αυτοί οι οποίοι ορισμένοι ψηφίσατε ή ορφανό ή την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όλοι την Κυριακή να πάνε να υποστηρίξουμε για να βγάλουμε τον Ζέρβα. Ναι. Γιατί... Δεν θέλουμε να κάνουμε προπαγάνδα στην εκπομπή. Όχι, εγώ σαν ακροατή. Εσύ είσαι ο σταθμός και εγώ μπορώ να πω αυτό το οποίο θέλω. Εκτός άμα με κόψεις και λες... Τι να σε κόψω, δεν να σε κόψω, δεν είπες κάτι. Εντάξει, λες την άποψή σου. Okay. Απλά είπαμε ένα μόνο πράγμα θέλω να πω. Επειδή με ρώτησε κάποιος και χθες και σήμερα έχει έρθει μήνυμα για το Ζέρβα. Η σχέση του Ζέρβα και τα λοιπά, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει, ρε παιδί μου, ειδικά αν είναι πιτσιρικάς. Ο μπαμπάς του Κωνσταντίνου Ζέρβα, μου επιτρέπεις λίγο να το πω, είναι πάνω σε αυτό που λες. Ασχέτως τι θα θέλει να ψηφίσει ο καθένας, το ξαναλέω. Από μένα δεν θα ακούσετε ψηφίστε το Ζέρβα. Ασχέτως αν μπορούσα να το πω, λέμε. Δεν το λέω όμως. Ο πατέρας του λοιπόν, ο Βασίλης Ζέρβας, ήταν πρόεδρος του ενιαίου ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 60. Με γραμματέα τον Γιώργο Παντελάκη. Πρωτοστάτησε. Ήταν εκεί μπροστά για την κατασκευή του γηπέδου του σημερινού. Έτσι, το 1959. Ο ίδιος ο Ζέρβας ήταν μέλος του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚΟΣ, τεχνικός σύμβουλος, υπεύθυνος στην ανέγερση του κλειστού γηπέδου στο Παλατάκι. Την Πηλαία, το Παλατάκι. Λοιπόν, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων για το τμήμα μπάσκετ και τα λοιπά. Έτσι, όταν η ομάδα μεσουρανούσε σε Ελλάδα και Ευρώπη, το λέω προς ενημέρωση γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Αν με ρωτήσει κάποιος τι έχει κάνει ο Ταχιάος, θα του απαντήσω και τι έχει γράψει ή έχει πει ο Ταχιάος. Ακριβώς από το. Εμένα, αυτό θα σου λέγα. Εμένα αυτό λοιπόν. Θα σου λέγα τώρα. Αν μου έρθει μία ερώτηση, θα πω. Ο Ταχιάος είπε αυτά, έκανε εκείνα, συμμετείχε σε αυτή την παράταξη, ήταν αυτό, έχει κάνει εκείνα. Ο δικός μου ρόλος δεν είναι ποτέ να πω ψηφίστε εκείνον ή όχι. Τώρα, το τι σκέφτομαι, το τι θέλω. Το ποιος θεωρώ ότι είναι απέναντι σε αυτό που αγαπώ και πιστεύω, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Στα κεραμίδια. Έτσι. Ούτε ποτέ θα βγω να πω, μην ψηφίζετε εκείνον. Δεν είναι δικαίωμά μου να το κάνω. Το ξέρω. Δεν είναι σωστό και έντιμο. Εμείς όμως σαν ακροατές, άλλο ρε παιδί μου, μπορούμε να πούμε την γνώμη μας. Μπορεί να βγει μετά από σένα όλος και να πει, ψηφίστε τον Ταχιάο. Οκ, δικαίωμά του. Δεν θα κόψω ούτε αυτόν. Δεν θα κόψω ούτε αυτό. Έτσι. Μην ξεχάσαμε να βάλει το 4-16 πορτού. Είσαι από χθες ήδη. Ναι, είσαι από χθες ήδη. Και κάτι θέλω να πω για την Πέμπτη. Ναι. Το παιχνίδι που παίζουμε στην, διπλανή μας στη χώρα, ούτε τους αναφέρω. Κύριε Άγγελ Αναστασιάδη, κύριε υπεύθυνο της ΕΠΟ, όποιο παλικάρι ή όποιος από τον πάγκο ή στη βασική δεκάδα δεν τραγουδήσει δυνατά τον εθνικό ύπνο μέσα στην Τουρκία, να τον πετάξετε. Ειδικά ξέρεις για ποιον το λέω. Ναι, ναι, καλά, 100%. Για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κλείνει το στόμα του και χασμουριέται. Έγινε. Κύριε Μήτροβου, έτσι και δεν μπει στον εθνικό ύπνο, δεν έχει καμία. Δεν καταλαβαίνω. Αυτός μεγάλωσε έξω στη Γερμανία, ήρθε εδώ, τα ελληνικά του ήταν. Όχι, Κώστα μου, σε παρακαλώ. Okay. Δεν εδώ ο τραγουδούσε ο Πορτογάλος μου. Τι να μου λέει. Εγώ έχω ένα άλλο να πω. Χάθηκαν οι ομάδες και οι χώρες για να κάνουμε φιλικό. Την ώρα που έχει 400 παραβιάσει κάθε μέρα και οι πιλότοι μας παίζουν κορώνα γράμματα τις ζωές τους. Που είναι ακόμα ζεστά. Είναι ακόμα. Τι δουλειά έχει τώρα. Δεν έχει άλλες χώρες να κάνουμε φιλικό. Με αυτούς. Την ώρα λοιπόν που προκαλούν κάθε μέρα με δηλώσεις του. Την ώρα που προκαλούν κάθε μέρα. Κάθε μα μέρα. Δεν είπανε για τη γενοκτονία των ποτηρίων. Για τη γενοκτονία. Την ίδια μέρα να κάνουν πανηγύρια που μεταφτρέπουν την Αγία Σοφιά. Τώρα θα με πούνε εθνικιστή, θα με πούνε αγροδεξιό, θα με πούνε χρυσαυγίτη και δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να σας πω. Τέλος πάντων. Έγινε αυτά, Γιώργο. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, έμεινε ο Βαρέλα Δημήτρη. Καλημέρα. Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Δούλευα μέχρι αργά. Είμαι νυχτερινός. Κωστή, έχω τρελαθεί. Πες μου ότι δεν είναι. Όχι, δεν είναι τρολάρισμα. Ο Βαρέλα πήρε αυτός και προσέγγισε τον ΠΑΟΚ. Το σκέφτηκε πάλι. Ίσως δεν πήρε τις προτάσεις που ήθελε.
ίσως τα ζήγησε στο μυαλό του, ίσως είδε εκεί ότι η ζωή είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, γι' αυτό και δίνουν διπλάσια λεφτά οι Άραβες για να πας εκεί να ζήσεις, είδε τα παιδιά του να κλαίνε, αρκεί να σας πω κάτι, 100 μάνατζερ να φέρεις για να σε πείσουν το δάκρυ του παιδιού σου που σου λέει μπαμπά δεν θέλω να φύγω από εδώ, από το σχολείο μου, από την ομάδα μου, από τα στέκια μου, μπαμπά εδώ μας λατρεύουν. Τόσο λίγα λεφτά σου δίνουν ρε μπαμπά που πρέπει να φύγεις. Πιθανόν να του έχει πει ένας από τα παιδιά του. Και να έχει πει όχι ένα ακόμα εκατομμύριο και. Και με τα μπόνους και αυτά 3,8 φτάνει για την τριετία. Καλημέρα σας και συγγνώμη που καθυστέρησα. Σε εσάς μιλάμε. Έλα Κωνσταντίνε μου, sorry. Έλα. Καλά τα είπατε με τον Γιώργο. Καλά τα είπατε. Έχεις δίκιο. Έξι. Να πούμε και, άλλο, και το άλλο, ο κύριος Ζέρβας είναι και παουτσάκι. Μα άσχετα αυτό... ο καθένας και τα ψήφιση. Άσχετα. Αυτό είναι το δικαίωμα του καθενός. Είναι τι, μπράβο, τι ζητάμε. Τι αλλά θέλουμε. Πρόσεξε Κωστέ. Ναι. 2-3 χρόνια τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε και τι είπαν ορισμένοι για την ομάδα μας. Σε παρακαλώ. Αυτά τα έχουμε γραμμένα. Σε παρακαλώ. Όλα. Μα είναι και καταγεγραμμένα. Scripta manent. Verba volant. Scripta manent. Λέγαν τη Λατίνη. Που ήταν η δεύτερη πιο μάγκες εκείνη την εποχή. Ναι. Η δεύτερη. Έπεσαν προκριματικά. Εμείς βγαίναμε κατευθείαν. Ξέρω με ξένες γλώσσες, αλλά τώρα το πήγες μακριά. Όχι, τα γραπτά μένουν. Λέει, σκρίπτα μάνε. Τα γραπτά, ό,τι έχει γράψει ο καθένας. Έτσι ακριβώς. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Εγώ δεν ψηφίζω εδώ πέρα, αλλά τα παιδιά που ψηφίζουν τα παουξάκια πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Επειδή είδα και διάφορα από τα ερίσματα, ότι είδατε που είναι η δύναμή σας και τέτοια, μην προκαλείτε. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, αν θέλετε, θα τη δείτε τη δύναμη του παουξή. Εφόσον προκαλείτε με γραπτά και με λογάκια. Και είπατε ότι αυτό είναι. Καταρχήν, ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το κέντρο. Είναι οι Αμπελόκηποι, είναι οι Σικές, είναι το Κορδελιό. Βέβαια. Είναι οι Μενεμένοι, είναι η Τούμπα. Α, η Τούμπα είναι Θεσσαλονίκη. Μιλάω τώρα για τις εκτός, γύρω-γύρω. Α, λες για τους άλλους. Καλά, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, η επαρχία είναι. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Πρόσεξε να δεις, Κωστάκη. Και αυτό το φιλικό τώρα που είπατε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή είμαστε τόσο ανόητοι, ρε Κωστά. Τι είναι αυτά ρε, τα πράγματα να πούμε. Άστο, μην χαλάσουμε τώρα, έχουμε χαρά σήμερα. Ναι, μην χαλάσουμε. Για το Βαρέλα που λες, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ πιστεύω παίξαν ρόλο η οικογένειά του Κώστα. Γιατί και να φεύγει το παιδί, εγώ δεν τον κατηγορούσα. Όταν είσαι επαγγελματίας, να πάρεις και τα διπλά λεπτά, θα φύγεις κάπου αλλού θα πας. Τώρα, δεν ξέρω αν χαλάσει το κλίμα με αυτή την υπόθεση. Καθόλου. Ναι, αυτό είναι. Κοίταξε, δηλαδή, θα σου πω το εξής. Μην το θεώρησαν πονηρό αυτό, ας το πούμε. Το κλίμα να χαλάσει αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα. Μα δεν ήταν ένας που, δεν ήταν ένας ο οποίος ναι, έπαιξε χάλια το τέλος ή είπε ψέματα ή κορόιδεψε την ομάδα ή είχε μειωμένη απόδοση επειδή ήταν να φύγει. Μέχρι τελευταία στιγμή ήταν κύριος. Ναι. Έπαιξε με ένεση στο τελευταίο μάτς και... για να πάρει η ομάδα τον double. Κάτι άλλο. Κάτι έμαθα τώρα. Δεν ξέρω. Θέλουν τα παιδιά να καταργήσουν το ΒΑΡ, λέει, να μην πει το ΒΑΡ και τους ξένους διαιτητές, κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν υπάρχει. Ισχύει περίπτωση. Αυτό, άκουσα, τίποτα, δεν υπάρχει. Το ότι θα ήθελαν πολύ. Κοίτα, θα τα μαγειρεύουν αυτά. Γιατί σε λέει τώρα αρχίζαμε να παίρνουμε δήμους και τέτοια, κατάλαβες. Ό,τι και να συμβεί, όποιος και να βγει, 7 Ιουλίου που θα γίνουν οι εκλογές. Όποιος και να βγει, που πιθανότατα ξέρουμε ποιος θα βγει, θα πρέπει να έχει καλά στο μυαλό του ότι οι παλαιές πρακτικές, αν νομίζει επειδή είναι φίλος με το άλλο το αγόρι το τροφαντό. Ότι θα αλωνίζει και θα κάνει αυτά που γινόντουσαν παλιά, τότε πλανάτε πλάνη νικτράν. Επίσης να πούμε σε αυτούς οι οποίοι στεναχωριούνται που θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν χάσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι μου στέρισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πέρσι. Ο Βασιλιάδης που είπε. Πήραμε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ στα δικαστήρια. Λοιπόν, άρα κανένας δεν μου δόρισε τίποτα. Δεν φοβάμαι κανέναν. Θέλω να έχω ισχυρή ομάδα. Να είναι ο λαός εισπυρωμένος, να έχω μεγάλους παίκτες, έχω ομάδα, έχω προπονητή, έχω πρόεδρο με κάκαλα και δεν μασάμε ρε φίλε. Τέλος. Ο κόσμος να είναι μαζί. Τέλος. Λοιπόν Κωστάκη. Α, σου τα πήρε τον 35χρονο Βαλμπουενά. Τον πώς τον Βαλμπουενά. Τι να σου κάνει ο Κούλης. Ό,τι και να κάνει ο Κούλης δεν μπορεί να μπει να παίξει. Τι θα κάνει. Okay. Θα στείλει Ταλιμπάν, θα έχει ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Θα έχει ΒΑΡ. Δεν θα μπορούν να κάνουν αυτά που κάνανε τα χρόνια της παράγκας. Τελειώσαν αυτά, δεν γυρίζουμε πίσω. Όχι, αυτό που λέω. Θαμώνες της Μικόνο, αυτό που ξέρατε, ξεχάστε. Αυτό που ξέρατε, τα παιδιά, τα καινούργια, ο γιος, ο εγγονός μου, θα δουν πολλά. Είναι μόνο η αρχή. Τα δύο double είναι η αρχή. Τελείωσε. Κώστα, δώσε τρία τελευταία ψηφία. Δώσε τα τρία τελευταία. Άντε θα σου πω τώρα για το Γήθιο μια ιστορία. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας.
Έχω... Καλημέρα. Καλημέρα. Αρχίζω. Γεια σου, Άκη. Το πιο βασικό που είπες, που δεν είπες, όχι εσύ, γενικά δεν λέει κανένας, ναι, για το Ζέρβα. Ναι. Τελευταία χρόνια ποιος πολιτικός παραιτήθηκε. Πες μου έναν. Πολύ σωστό. Όχι πολύ σωστό. Πες μου έναν που παραιτήθηκε τα τελευταία χρόνια, όσο ζούμε εμείς. Κάνας. Μόνο ο Ζέρβας. Σωστό, σωστό. Απέναντι στο Μπουτάρι. Σωστό. Και ξέρετε τι έκανε ο Μπουτάρης. Ο μόνος που διέφυγε και παραιτήθηκε είναι αυτός. Ολόσωστο. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Έχει καιρό που έχει παραιτηθεί, έτσι. Για ναι, χρόνια μιλάμε πριν. Έχει σωστό. Και ξέρει κατά, για το Δήμο, ε. Ξέρει ο κόσμος, γνωρίζει. Τι ιδέες έχει ο ένας, τι ιδέες έχει ο άλλος, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, γνωρίζει. Το ξαναλέω. Να το πω και κάτι άλλο που δεν ξαναλέω... το γνωρίζετε. Άκη, θα το ξαναπώ γιατί έρχονται και μηνύματα. Και τους ευχαριστώ για τα λόγια τους. Ο ρόλος μου δεν είναι να κάνω προπαγάνδα υπέρ του ενός ή του άλλου. Θεωρώ ότι δεν είναι έντιμο που έχω τη δύναμη του μικροφόνου να, καταρχήν, ναι, να σας κάνω στρατιωτάκια και να σας πω πηγαίνετε να ψηφίσετε το Ζέρβα. Αν εσείς, ναι, θέλετε και καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος εκφράζει αυτά που εκφράζουν και εμάς, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, είναι κατανοητό αυτό. Και είπα και το εξής. Αν βγει ένας να κάνει, να κάνει την αγιογραφία του Ταχιάου, δεν πρόκειται να τον κόψω. Θα τον αφήσω να πει αυτά που θέλει υπέρ του Ταχιάου. Είναι ξεκάθαρο. Όχι, για Ταχιάου, επειδή ξέρουμε και για το Ταχιάου, δεν θα τα πούμε. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Νομίζω με καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από 220.000 που είναι οι ψηφοφόροι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ψήφισαν μόνο 140. Τεράστια αποχή. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τεράστια. 80.000 περίπου δεν ψήφισαν. Τώρα νομίζω ότι δεν πρέπει να λείψει κανένας από αυτή την ψηφοφορία. Α, μπράβο. Λοιπόν, να, πάμε, να πω κανένας μας, αφού είμαστε μια παρέα. Αν ψηφίζεις και εσύ πρέπει να ψηφίσεις. Εσύ ψηφίζεις εκεί. Ψήφισα εδώ, φίλε, Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Ψήφισα στη Μαλακοπή 105ο Δημοτικό Σχολείο, δίπλα στο σπίτι. Εντάξει, μην μας πεις τώρα και... Αφού εκεί ψήφισα, δεν θα σου πω. Και έστειλα και χαιρετίσματα στα ζουμουσάκια που ήταν στην... Πάμε και τελειώνουμε στα σοβαρά. Και αυτά σοβαρά ήταν, να ξέρεις. Αυτά ήταν πιο σοβαρά που είδα. Τώρα πάμε στα αστεία. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, ο λόγος που έμεινε ο Βαρέλα είναι δύο. Συμφωνώ, ο Αντρέ τον πήρε τηλέφωνο. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Ο Βαρέλα πήρε τον Αντρέ τηλέφωνο. Όχι, άκου τώρα. Μην μπερδεύεσαι. Να μάθεις την αλήθεια. Ναι, αλλά μην λες κάτι που δεν ισχύει. Είναι ανάποδα. Πρώτα πήρε ο Πρίγκοβιτς τον Βαρέλα. Μην τυχόν έρθεις εδώ πέρα. Θα μείνεις κοντός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μαλαμπίμπιπ, του είπε, ας πούμε, στα αγγλικά. Έτσι, ναι, μαλαμπίμπιπ, μην κάνεις καμιά αυτή και, ναι. Ο λόγος που έμεινε είναι ο Γάλλος που πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί ο Βαρέλα θα πάει δεξιμπακ. Ναι. Πρόσεξε. Δεν νομίζω. Για να παίρνει όλες τις κεφαλές ο Βαρέλα. Ναι. Και ο δεύτερος ο λόγος είναι που έφυγε ο Αποτυχημένες. Ναι. Και έρχεται ο άλλος, ο Κατοβίτσε. Που έχει ρίξει τρεις ομάδες, δύο, τέσσερις, δεν θυμάμαι. Πάντων, εντάξει, okay. Στην Πορτογαλία, το γνωρίζεις πολύ καλά, να ξέρεις. Το είναι... ποστάρισμα με τα κεφάλια του Σιμόες, του Λιβάγια και του Μάνταλου που λέει «Μπαμπά μην φύγεις», λέει «Αυτά τα τρία παιδιά», λέει «Με έκανα να μείνω». Είμαστε άπαικτοι, ρε. Γεια σου, Άκη! Από εμάς παίρνουν αυτοί, ρε, οι κάτω. Από εμάς παίρνουνε. Οι δικοί μας το κάνουν αυτό, ρε. Ποιοι κάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Στο ποστάρισμα του Βαρέλα που είχε τα παιδιά του και έλεγα «These three guys» κλαίγανε και τα παιδιά μου με οικογένεια πήραν και βάλαν τα κεφάρια αυτό να πούμε, αφού είναι μπαμπάς τους. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το γαϊδουράγκαθο. Λοιπόν... Διαφωνώ. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Το λέει πρώτα η εκπομπή. Περίμενε να βάλω τυμπανάκι. Τι πάνω να βάλω. Κάτσε, περίμενε. Κι όσοι. Τι πάνω θέλω. Εδώ ο Γαϊδουράγκαθος είναι έτοιμος να κάνει αυτό. Κυρίες και κύριοι, ο Παύλος Γαϊδουράγκαθος είναι έτοιμος για ανακοίνωση. Πάμε. Έστω βράδυ ο Ίγκενσον του πήγανε σε ένα μαγαζί και το έκανε γιάμπαλο. Το διέλυσε. Αλήτη Βαρέλα. Πήγανε για φαγητό. Το πήγανε για φαγητό και το έκανε γιάμπαλο. Πώς το λέγανε το μαγαζί? Τα Βαρελάκια. Είσαι αλήτης με δύο λάμδα. Πέρε κατημηνήσεις που...
που θα πέσουν. Το καημένο, να σου πω κάτι. Εκεί που ετοιμάστε, σου λέει βασικός τώρα, τέλος. Είναι να πιάσει τα, σε κανένα πάρτι που είναι όλοι οι παίκτες καλεσμένοι. Να, ελάτε εδώ, ρε. Ελάτε εδώ, ρε. Να πει στα παιδιά. Ελάτε, τι είναι αυτά που κάνατε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι βασικό στο Βάρελα. Θα γίνει κόλαση. Γιατί κι άλλος θέλει να παίξει. Εγώ πιστεύω ότι το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο στην ιστορία του συλλόγου δεν σπάει. Αν ο ένας από τους δύο δεν εμφανιστεί αγνώριστος. Ξαναλέω. Αν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο δεν εμφανιστούν άλλοι, δεν στείλουν σωσίες και παίζουν όπως παίζουν τα τελευταία χρόνια, δεν σπάει ούτε με κομπρεσέρ. Όπως δεν πέφτει με τίποτα, έτσι δεν σπάει. Το ότι θα πάρει χρόνο ο Ίγκασον γιατί είναι μεγάλη σεζόν, αυτό ναι. Αυτά που λες και πήρες και πελάτη. Άχαστος ο τσατσαρός, πες τα γαϊδουράγκα θε, πες αλήθειες Παύλε αδερφέ μου, που μόλις πάρεις τηλέφωνο έρχονται 10-10 οι πελάτες και στριμώχνονται και σου λένε θέλω να με πας στα Χανιά με το ταξί στο Νέο Δελχή. Πάμε. Από Τσιλίπου στην Κάτω Μαριά του Ρωτώντα στη Γούνα. Λοιπόν, φωνάρα πες της, Βραχνή, αποκλείεται να είναι πάνω από 30, αποκλείεται να είναι πάνω από 30 το κορίτσι και είναι και εμφανίσιμη. Είναι και εμφανίσιμη. Λοιπόν. Όχι, πες, όχι, περίμενε. Ρώτα το κόρη. Πώς τη λένε καταρχήν. Μπορούμε να ρωτήσουμε εσύ, κοπελιά που κάθεσαι στο πίσω κάθισμα, ευγενέστατη με την γλυκιά σου τη φωνή. Σε ακούσαμε που πας στη Φιλίππου. Τι ομάδα δεν είσαι. Δεν ακούει όμως η κοπέλα. Δεν με ακούει γιατί. Δεν σε ακούει. Δεν σε ακούει, ε. Τι έχει ακούει. Δεν μπορεί να σε ακούσει γιατί έχω Bluetooth. Άρε, φίλε. Ρώτα τη, πώς τη λένε, ρε, παιδί μου, πώς τη λένε. Άρα μπορώ να πω και χειρότερα από αυτά που είπα. Αυτό ακριβώς. Σταυροπόδι. Όχι. Παίξε λοιπόν, λίγο με το μεσαίο καθρέφτη. Αυτά. Χαίρομαι ήθελα... να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι το ότι δεν θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής για το Βαρέλα. Ναι. Και ιδιαίτερα χρόνος προσαρμογής στην Τούμπα. Ακριβώς. Τεράστια υπόθεση, φίλε. Άστο. Αυτή είναι ποτισμένη με ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται τίποτα. Άσε εδώ τι είναι ποτισμένη με ΠΑΟΚ. Όταν λέω ποτισμένη με ΠΑΟΚ, για αυτό που λες. Τα χούγια της ομάδας, τα κατατόπια, την οτροπία, το σκεπτικό, όλα, το DNA έχει μπει μέσα στο πετσί τους, Παύλε. Δεν χρειάζεται, μηδέν προσαρμογή, μηδέν, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται προσαρμογή, είναι με το πουλέντο. Έτσι, βεβαίως. Τεράστιο προσώνα. Τεράστια υπόθεση, συμπληρώνει ένας τον άλλον. Α, και πώς είναι τώρα το κορίτσι που το πας στη Φιλίππου όμως, δεν ξεχέσαι ωραία. Δηλαδή εγώ κάνω, βγάζεις εμένα αέρα. Παίρνεις πελάτη, έχει τρομερή φωνή. Να μην πω ότι είναι σκέτη απόλαυση η φωνή της. Μου βάζεις και Bluetooth, είναι την έχεις και στο κουφό. Δηλαδή δεν ξηγέσαι καλά, Παύλε, δεν ξηγέσαι καλά. Βάλε ανοιχτή ακρόαση, ρε. Άμα ανοίξει το ραδιόφωνο θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα μικροφωνήσει. Άσε ρε που θα μικροφωνήσει τώρα, άσε τώρα. Άμα ακούσει αυτά που τους λέμε, αύριο θα σου πει, μπορείς 9 ώρα να έρθεις με πάρεις εσύ πάλι. Εδώ θα κάνουμε και... Τώρα σ' ακούει. Μπράβο. Κοριτσάρα, που εσύ κάνει που... παράσιτο. Τι κάνουμε. Έλα που κάνει παράσιτο τώρα. Πώς τη λένε, ρώτα πώς τη λένε και τι ομάδα είναι. Θέλω να φωνή, το όνομά σου και λες πώς. Είδες που μικροφώνησε. Πώς σε λένε, κοπέλα μου, που πας στη Φιλίππου. Δεν θα μας πει το όνομά της. Πώς. Άσε, τώρα το ανοίγεις επίθεση να μικροφωνήσει, κατάλαβα. Πώς τη λένε, θα μας πει. Εντάξει, δεν πειράζει. Πέσαμε σε ντροπαλή. Να είναι καλά, πήγαινε στη Φιλίππου και αυτά. Πάντως κατάλαβα πολλά πράγματα από τη φωνή. Αν και μερικές φορές ξέρεις, μπορεί να ακούς φωνάρα και να είναι ο Σταυρίδης από τις ελληνικές ταινίες. Φιλιά πολλά, γαϊδουράγκαθε! Φιλιά! Γεια, γεια! Εμένα δεν με βάζεις, με έχεις βάλει ήδη. Σε έχω βάλει ήδη από χθες, σε έχω βάλει, Παύλε. 9.88 είσαι, έτσι. Μπράβο. Τέλεια. Εδώ μπροστά μου τα έχω. Γεια σου, φιλιά. Ζουμου σου, αδερφέ μου. Αυτά είναι. Μπορείτε να μου πάτε στη Φιλίππου. Ε. Κοίταξε, μη γελάς κι όσοι. Μπορεί, φίλε, να είναι η φωνή, να είναι... Να λες τι... αυτό και... Ναι, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Φερνάντο Βαρέλα. Φερνάντο Βαρέλα. Υπάρχει στη λέξη Βαρέλα πίσω. Από εκεί που νόμιζες ότι θα φύγεις.
Τρεις συλλαβές είναι αυτό, όλες. Γι' αυτό λέμε, Κωστή μου, ότι όταν είναι γενικός κάποιος αθλητής έρχεται από τον ΠΑΟΚ, πρέπει να του μιλάμε με σεβασμό για όσα έχει προσφέρει, εκτός κι αν είναι κανένας που ήταν περαστικός, ας πούμε, ούτε καν ακούμπησε. Γι' αυτό και εμείς σαν εκπομπή αυτή τη στάση τηρήσαμε. Είναι πολύ φρέσκο. Και δεν μειώνουμε τους αθλητές που φέρανε και έγραψαν ιστορία με τον ΠΑΟΚ, γιατί άκουγα πολλά διάφορα από κάποιους. Όχι, όχι. Επίσης... Τώρα διαπίστωσα, αδερφή Κωστή, ότι ο Βαρέλα πρέπει να έγινε πατέρα 17 χρονών. Βλέποντας το μεγάλο του γιο. Όχι, ναι. Διαπίστωσα ότι είναι 14 στα 15 και ο Βαρέλα είναι 31 στα 32, δηλαδή... Αυτό καταλαβαίνεις ότι... ή ο Μάνταλος που είναι 30. Για το Λιβάγια, πότε το γέννησες. Το Λιβάγια, τα 7. Οχ, θα ακούσουμε τον μπαμπά σήμερα το κομμάτι, γιατί έχω μέρες να το βάλω και το ζητάτε συνέχεια. Πρέπει, έτσι. Πρέπει, μας τώρα, εσένα Μπλιμπλικέρι, γίγαντα, βουνό, αραράτ, οροσυρά. Όχι ακόμα, ρε, κάτσε, μιλάμε στις γραμμές τώρα, περίμενε και εσύ αχαλήνοτος είσαι ρε μπίπι μου. Ναι, Κωστή, έλα. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα δεν χάνει την ομοιογένειά της. Νομίζω ότι αντιλήφθηκε το προφανές, ότι δεν ξέρω, ο μάνατζερ του, άμα θυμάσαι, είχε κάνει και μια δήλωση, αν τη διάβασες, που είχε πει ότι θα ψαχτούμε, λέει, στη Σαουδική Αραβία. Ρε, μάθω, τι ρε, λες ρε μάνα, ειδικά εκεί. Στη Σαουδική Αραβία για να πας, ας πούμε, ένας άνθρωπος μέσος, δηλαδή άμα κάτσεις και δεις ανθρώπους που είναι πολιτικοί, μηχανικοί, οτιδήποτε που πάνε εκεί, παίρνουν εδώ ας πούμε ένα χιλιάρικο και εκεί πάνε με 10. Γιατί για πάνε με 10. Το handicap, ακριβώς, μα, τον τρόπο ζωής, μα σου λέει, σου δίνω τα δεκαπλάσια για να ζεις εδώ που όταν γράφουν οι εφημερίδες παίρνει κεφάλια η διοίκηση, το εννοεί κυριολεκτικά, φίλε. Στο κοφίνι, έχει αποκεφαλισμούς. Και ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης έχει κάνει εκεί με τον Πόλωνη. Με τον Πόλωνη. Δεν θυμάμαι αν ήταν Σαουδική Αραβία ή Κατάρ. Σαουδική Αραβία ήταν και φύγανε μια νύχτα με φεγγάρι. Τους πήραν τηλέφωνο και τους είπαν φύγετε γιατί έρχονται οι φύλακοι να σας κυνηγήσουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Χρήστο, νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση. Ναι, μεν τα παιδιά του τα είδε πραγματικά να καταραίουν. Αν δείτε το βιντεάκι που κλαίνε αγκαλιά με τους φίλους, λέει, αν είσαι πατέρας, δεν ξέρω αν έχετε παιδιά. Εμείς που έχουμε παιδιά λοιπόν. Ξέρουμε ότι το δάκρυ του παιδιού σου είναι το πιο δυνατό επιχείρημα. Εγώ αυτό έτσι δεν μπορούσα να καταλάβω. Δηλαδή, άντε στην περίπτωση του Πρίγιοβιτς είναι... Okay. Είναι μόνος, είναι ξέρω εγώ κτλ. Είναι τελείως διαφορετικά. Ήταν και η πρόταση απίστευτη, τριπλάσια, ας πούμε κτλ. Εδώ μιλάνε ότι θεωρώ ότι ήταν, επειδή αυτά τα παιδιά γενικά έχουν πολλή σχέση με τους μάνατζέρ τους, ίσως επειδή θεωρούν ότι τους έχουν και υποχρέωση από μικρή ηλικία, επηρεάζονται. Εμείς πάντως τον υποδεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες. Εννοείται. Γιατί πρόσφερε τα μέγιστα. Ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι βασικά ότι η ομάδα θα ενισχυθεί κι άλλο. Έχει τώρα τη δυνατότητα αλλού. Δηλαδή φεύγει από τη μέση ένας μπελάς που προέκυψε και είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο εφόδιο αυτό, φίλε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να άστο, στο στόπερ είμαστε ήσυχοι. Έτσι, και υπάρχει... θέλουμε, Κωστή, όλοι οι αντίπαλοι μας, όλοι, οι αντίπαλοι οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν το σύλλογο ΠΑΟΚ, να βγαίνετε από εδώ και πέρα όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση, αν αλλάξει κτλ. Και να λέτε ότι ο ΠΑΟΚ ό,τι πήρε, όλη μέρα όμως θέλουμε να το λέτε, ότι ό,τι πέτυχε, το πέτυχε λόγω του Τσίπρα και των Πρεσπών, για να μας δώσετε κίνητρο έτσι, του χρόνου, έτσι, θέλουμε, να πάνε, σας ξεπατώσουμε, να μας κάνουμε το 30 στα 30, φιάξτε, θα σας ξεπατώσουμε. Φιάξτε, όσο θα μας κάνετε κόντρα, να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος και ο ΠΑΟΚτσής, που γαλουχήθηκε από φωτιά και ατσάλι, όσο τον πιέζετε ακριβώς και τον πολεμάτε, θα τον ακριβώς βρίσκετε απέναντί σας. Μου είπε κάποιος χθες, παλιός, που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Πάρα πολύ γνωστός, πάρα πολύ ψαγμένος, έχοντας φάει πολλά χρόνια στα τσιμέντα της Τούμπας. Και μου είπε, εμένα θα με ευχαριστήσει άμα θα βγει ο φίλος του Χοντρού, γιατί έτσι... Δεν θα πάψω να έχω το πιο δυνατό κίνητρο να πάρω πρωτάθλημα και με αυτούς εκεί πάνω. Μου αυτό, είπε. Αυτό, και συμφωνώ 1000%. Όποιος έχει αυτή την ιδέα και το σημαντικό, ξέρουμε ότι οι εχθροί μας είναι ικανοί, το δείχνουν, να ψηφίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στην διοίκηση που διέλυσε το Δήμο Θεσσαλονίκης, μόνο και μόνο με την πιθανότητα, ναι, ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Μόνο αυτό και μόνο για να μην... Όχι, και μόνο και μόνο να μην βγει αυτός που θέλουν οι ΠΑΟΚτσίδες. Δηλαδή είναι αυτό. Όχι, αυτό δεν μας... Αυτό είναι το πρώτο, okay, το πρώτο τους ενδιαφέρει, είναι να κάνει κακό στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και η ομάδα τους και ο σύλλογός τους μίκρινε τόσο πολύ. Γιατί δεν θέλουν να μεγαλώσουν, αλλά να μικρύνει ο άλλος. Εμείς θέλουμε να μεγαλώνουμε και όποιος στην πόλη θέλει να μας ακολουθήσει έχει καλός. Αλλιώς θα μείνει εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Αυτά, Κωστή. Γεια σου, Κολομπάβουε. Συνεχίζουμε. Φιλιά, γεια σου, Χρήστο. Πάμε.
Δύο γραμμές ακόμα και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, μην παίρνετε άλλο. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Χάσαμε. Άγερε Κωστή, καλημέρα. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Τι γίνεται. Στεναχώρια για τους γνωστούς αρκούδομπουχες, ο νερόκολους έπεσε, να ξέρεις. Πήρες να δώσεις επίθετο έξω στη Μαρελής. Για το, ναι, για το φούρνο. Πήρα κιόλας να πω και έτσι στον αέρα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ηλεκτρονέτ. Α, πήγες κιόλας, πήγες. Πήγα εκπληκτικό το δώρο. Πολύ χαίρομαι. Και επιβεβαιώνω κι εγώ για άλλη μια φορά ότι τα δώρα που δίνει ο άνθρωπος είναι δωράδες. Άσο φίλε, δεν υπάρχει. Και όχι, όπως είπε και εσύ, και όχι κάτι που δεν το έχει για πούλημα ή είναι... Πρώτης γραμμής μαγαζί. Πρώτης γραμμής, είναι εκπληκτικό. Εμένα με ενδιαφέρει η χορηγή μου που πρώτα είναι φίλοι μου, δηλαδή ήρθαν χορηγοί και έφυγαν. Διατηρήσαμε εξαιρετική τη σχέση. Αυτό με ενδιαφέρει, φίλε. Να είναι πρώτα άνθρωποι. Εξαιρετική. Κατάλαβε δηλαδή, και ο Παμπουκίδης είναι τέτοιος. Και ο Νικολάης. Μακάρι κι άλλοι να ακολουθούσαν το παράδειγμα και η διαφήμιση που κάνεις και από την πλευρά σου και πάλι είναι το ελάχιστο. Το λέω έτσι πολύ ειλικρινά γιατί ο άνθρωπος με την κίνηση που κάνει βοηθάει σε πολλά. Έτσι ακριβώς. Και θα δώσει και boss κλιματιστικό 500 ευρώ plus. Στο γενέθλιο πάρτι μας που κάνουμε. Μπράβο. 10 Ιουνίου στον Όμιλο. Έτσι. Δεν έχω λόγια. Ναι, να μην λέμε τώρα και κουράζουμε τον κόσμο. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, πάμε. Όσον αφορά τώρα για το θέμα των εκλογών που είχαμε, ας το πούμε, και θα έχουμε. Και θα έχουμε και συνέχεια. Ναι. Όλοι βγαίνουν, ρε παιδί μου, μετά από τα αποτελέσματα. Όλοι με τον τρόπο τους προσπαθούν να στρογγυλέψουν τις γωνίες. Μου θυμίζει λίγο πολύ ό,τι ακριβώς λογική υπάρχει, λογική σε εισαγωγικά, στους κάτω. Όπως παράδειγμα, καλή ώρα, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης που είπε ότι κοιμήθηκε ο Θεός και πήρε ο ΠΑΟΚ και βοτάζημα. Αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν πάνω στην ίδια λογική, κανένας τους δεν χάνει. Κανένας τους δεν θα ακούσει. Κανένας. Δεν θα ακούσεις να πει. Τάσο, χάσαμε ρε Τάσο, αν το βράδυ των εκλογών βλέπατε τα πάνελ χωρίς να έχετε νούμερα από κάτω και χωρίς να ξέρετε πού ανήκει ο καθένας, έλεγες δεν μπορεί ρε μπίπι μου. Όλοι έχουν νικήσει. Όλοι διατηρήσαμε το νούμερο, ανεβήκαμε σε σχέση με πέρσι, είμαστε η πρώτη δύναμη έτσι, είμαστε εκεί, έλεγες ρε παιδιά. Και περιμένει ο κόσμος λοιπόν από αυτούς που είτε να αλλάσουν τις πρωτιές, να μιλήσουν στον κόσμο με ειλικρίνεια. Εδώ δεν μπορούν να μιλήσουν για τα προφανή πράγματα με ειλικρίνεια. Θα μιλήσουν για τα πιο σημαντικά πράγματα που αφορούν τις ζωές μας. Και να σου πω και κάτι Κωστή, να τα ακούσω. Πρέπει να φύγει ο κόσμος από τον παραλληλισμό ότι όπως είναι το ποδόσφαιρο είναι και η πολιτική. Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με ένα δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Δεν καθόριζε τις ζωές μας, τους μισθούς μας και το βιοποριστικό μας επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που εκλέγει ο καθένας από εμάς το καθορίζουν καλός ή κακός. Κακός λέω εγώ. Ναι, σωστό. Κακός. Σωστό. Άκουσες κανέναν. Απλά όπως είδες ενεπλάκησαν αυτοί. Όταν μέσα εκεί είναι ο Μαρινάκης, είναι ο Μόραλης, είναι Μπλέκετ πάει τώρα. Βλέπεις ότι έχουν γίνει ένα πράγμα, έτσι. Ένα πράγμα. Ναι, ναι. Δεν εννοώ σε επίπεδο παραγόντων. Εννοώ που λένε μερικοί που όσον αφορά με την ενασχόληση του κόσμου και τα βάζουν ακριβώς στην ίδια ζυγαριά, όσον αφορά το τι ρόλο παίζουν στις ζωές μας. Το ένα είναι ένα ψυχαγωγικό καθαρά. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά δεν είναι όμως. Ναι. Το άλλο δεν είναι. Δεν είναι αυτό ακριβώς, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μα, λέγαμε κάτι πάντα Τάσο ότι πολιτικοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Εδώ μάλλον περισσότερο ποδοσφαιροποιήθηκε η πολιτική. Κατάλαβες τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει ένας αχταρμάς. Και εγώ θέλω να πω το εξής. Άκουσε κανένας καμιά δημοσιογραφάρα από αυτούς, γι' αυτό σου λέω ότι έχουν πολλά κοινά στον τρόπο λειτουργίας, το πώς πετάνε τα σκουπίδια κάτω από το χαλάκι. Και πώς στο τέλος θα ρίξουν και τις ευθύνες όλες ξανά μανά στον κόσμο. Άκουσες κανέναν από όλους αυτούς που θριαμβολογούν ή είναι στο προσκήνιο να τους ξανατονίζουν για τα χρέη, τα δυσφυγόρατα χρέη που έχουν τα κόμματά τους. Όχι 300 βέβαια. Εκατομμύρια. Όχι βέβαια. 200, τι μιλάμε τώρα, μιλάμε για 1000 ευρώ. Όταν για χρέη ο άλλος των 500, το 1000 ευρώ. Του κόβει το ρεύμα στο σπίτι. Δεν μπορεί να κόβει το ρεύμα, φίλε, τον πετάει. Δεν μπορεί να κινηθεί. Ή ο άλλος, ξέρω εγώ, που πούλησε δυο κουλούρια χωρίς να δώσει απόδειξη. Τα τυρλίκια, ρε. Την πιάσαν τη γιαγιά με τα τυρλίκια και τη βάλαν μέσα, ρε. Και την κοροϊδεύαν κιόλας. Δηλαδή έχουμε 200 και 300 εκατομμύρια ευρώ και πάει ο κόσμος ξανά μανά. Δηλαδή έχουμε υποβιβάσει. Τραγικά, φίλε, όλα. Τραγικά. Έχουμε υποβιβάσει τους εαυτούς μας χειρότερα και από το επίπεδο των πιθήκων και των μαϊμούδων. Έγινε Τάσο.
Σε χαιρετώ. Φύγαμε λίγο από τα αθλητικά. Τα πες μια χαρά, φίλε. Μέσα στα αθλητικά είσαι. Πίστεψε με. Αλλά, και τελευταία ενημέρωση. Μάλλον θα κάνει ένα τηλεφώνημα ο Αντρέ. Μήπως μετανιώσει και γυρίσει και ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ, ε. Σαν πατέρας προς γιο. Το χρειαζόμαστε. Σαν πατέρας προς γιο. Κάπου διάβασα. Μην εκπλαγείτε, λέει, άμα γυρίσει, λέει και ο Σάκοφ. Πλέον τα περιμένουμε όλα. Οι Βραζιλιάνικες σημαίες δεν ξέρω γιατί μπήκαν από το μικρό Σαββίδι. Δεν είναι για τον Ενρίκε. Δεν ξέρω. Θα έχει, μάλλον του χρόνου θα έχει σάμπα πάνω στο πιτσιλιτό κρατολάστιχο, να ξέρει. Γεια σου, τάσε. Καλημέρα. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Όχι, διάλειμμα, διάλειμμα. Καθυστερήσαμε ήδη. Ξαναλέω, εδώ στην ηλεκτρονέτ θα βρείτε τα κορυφαία Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Να μην πολυλογώ, τα είπαμε πριν. Αιγαίων, διοικητήριο και ωραιόκαστρο. 214.000 στο διοικητήριο. 695666. Πεντακάθαρα, πεντανόστιμα, φρεσκότατα. Όλα από την ελληνική θάλασσα στο πιάτο σας. Και Κυριακή ανοιχτά. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου 237-163, το πιο νόστιμο, το πιο φρέσκο παγωτό στην πόλη και τουρτάρες και καφεδάρες και ψωμάρες και τα πάντα και κεράσματα και φοβερά προφιτερόλ και σοκολατόπιτες και ό,τι αγαπάτε. Και βέβαια, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900, εσείς σχεδιάζετε το μέλλον του παιδιού σας. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον με καταπληκτικές αντικαταστάσεις, καταπληκτικές εγκαταστάσεις και 130 χρόνια εμπειρίας. Σας το υλοποιεί αυτό το μέλλον του παιδιού σας. Στις 29 του μηνός, δηλαδή αύριο το βράδυ στις 7 στο Γκέτε, Βασιλής Όλγας 66, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει βραδιά που ενημερώνουν για το πρόγραμμα, για αυτές τις εξετάσεις. Αν το παιδί είναι 5η και 6η δημοτικού, εγγράφεται, μαθαίνει άριστα τη γλώσσα και δίνει τις εξετάσεις για να μπει στο γερμανικό, στο νούμερο 1 σχολείο της πόλης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Στη Σαλόνι! Φεύγουν και ξανάρχονται. Και εκεί που λένε όλοι. Κρίμα, χάσατε τον κορυφαίο αμυντικό του πρωταθλήματος. Λέει, περιμένουν να φύγει πρώτα και μετά να στο πουν. Ξεβρακώνονται όλοι. Πω, απώλεια. Ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Τι έγινε, αυτούς που θέλατε δεν τους κρατάτε, σας φεύγουν. Ξετσουτσούνησαν όλοι. Περιμένουμε σήμερα να συνεχίσουν τα αποθεατικά σχόλια. Εδώ είμαστε. Δάφνη Νικολαίδου, αχ καρδιά μου βασανιάρα, λέει ο Χρήστος από το Ανόβερο, με ήθος πάντα, δες το λίγο άμα το βρεις. Δάφνη Νικολαίδου, αχ καρδιά μου βασανιάρα. Πάμε γραμμές, να πω μπαμ μπαμ. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο ή δεν θα φάτε πουθενά αλλού. Γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας, θέλετε να γλύψετε και τα δάχτυλα της κυρίας δίπλα που είναι Playmate 2018-19. Να τη βοηθήσετε τέλος πάντων, γιατί τη βρίσκεται μια χαρτοπετσέτα. Κλαίει ο κόσμος πάνω από τα τραπέζια. Κλαίει γιατί είναι καταπληκτικά τα κρεατικά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, υπέροχα και φανταστικά, όλα καθαρά, ζουμερά, καλοψημένα, εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά κλιμάρτε, 917-646 κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, ο Κιωσές ξέρει όσο κανένας άλλος τι πρέπει να κάνετε με τον κλιματισμό. Τηλεφωνήστε, πείτε ότι ακούσατε την χορηγία και θα σας εξυπηρετήσει. Ο αδερφός μου ακόμα καλύτερα. 917-646. Φοροπρόβλεψη 2250-02 Βενιζέλου 50 έναντι παλαιού δημαρχείου. Αυτός ξέρει τα πάντα για το πόθεν έσχεσαι, τα περιουσιολόγια, για τα θέματα με την εφορία σας, τις δηλώσεις, συντάξεις, τα πάντα όλα. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr. Πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια εμπειρίας από τον Γιώργο Μπουτσιάνα και τους συνεργάτες του. 2250-02 θα σας πω και γιατί ετοιμάζουν πράγματα οι Σαρακατσάνοι. Παγκόσμια συνάντηση να πούμε, θα σας πω σχετικώς. Και βέβαια, ο νούμερο 1 προορισμός για τέντα, 430-011, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και ιός, οι καλύτεροι τεντάδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 25 χρόνια, γνωρίζουν όσο κανένας την τέντα, μην βάλετε ψεύτικο πανί, στον πρώτο αέρα θα το κλάψετε, εδώ ξέρετε ότι βάζετε τέντα, μια για πάντα, με αυτόματους μηχανισμούς Somfy, με τις πέργολες, με τις αντιανεμικές τους ζελατίνες, με τα πάντα όλα. Μεγάλα μαστόρια, άρχοντες, ηγέτες και πρωταθλητές νταμπλούχοι στην τέντα. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Πάμε, εσείς σήμερα διεκδικείτε μπλουζάκι από το Σούφου ΠΑΟΚ Λάρνακας με το στάμπα double πάνω και τριήμερο στο υπέροχο φιλοξένεια στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν. 4.85 πρώτα για την κλήρωση. Σε περιμένω μέρες. Ξέρεις γιατί. Ναι.
Και εγώ έκανα αναμονή και υπομονή, αν και αυτή τη λέξη την έχω βγάλει από το λεξιλόγιο μου. Ξέρεις. Κάνουμε τώρα υπομονή να φύγει ο Βαρέλα και να ξαναγυρίσει. Τώρα, κάναμε υπομονή. Τώρα να σου πω κάτι. Λοιπόν, αν δεν έχεις ερωτηθεί, δεν είναι προσωπικό, γενικά μιλάω, μην απαντάς. Βγάλε το σκασμό. Σωστό. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Ύστερα, έτσι. Πάμε στο... έφυγε και γύρισε. Δεν έφυγε. Απλά πήγε μέχρι τα Μάλγαρα και έκανα αναστροφή. Δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Σωστό. Α, μπράβο. Άλλαξε δελτίο η ομάδα. Πάρε το, δες τα χαρτιά. Άλλαξε δελτίο. Πήρε το νούμερο 5 άλλος. Ξενίκιασε το σπίτι. Φύγαν τα παιδιά, ξεγράφτηκαν λοιπόν, από το σχολείο. Επειδή εμένα με πόνεσε, ξέρεις γιατί. Θα σου πω μια, ξέρεις ότι είμαι τις λεπτομέρειες. Ναι. Όταν τον είδα να χτυπάει εκεί τους πάγκους μέσα στο... Εκεί που βάζουν ναι, τα φρούτα, ναι. Πώς το λένε ρε παιδί μου. Εκεί τους φοριαμούς, εκεί, τους φοριαμούς ρε παιδί μου. Τα μέσα, ναι. Εκείνο με πόνεσε που έφευγε. Αν έφευγε. Ναι. Εκείνο με πόνεσε, γι' αυτό δεν μιλούσα. Ήταν αγκαθάκι αυτό, για φίλε. Μένα. Αυτό το είπαμε. Τώρα, το είπαμε. Τώρα χαλαστήκαμε, χαλαστήκαμε που φεύγεις. Το είπαμε την επόμενη μέρα. Ναι. Και μάλιστα ναι, μην... Ναι, ξέρεις, τις λεπτομέρειες τις μετράω πάρα πολύ. Ακριβώς. Γι' αυτό ούτε πιστεύω ότι κάποιος τον μετάπησε. Δεν έφυγε ποτέ. Έτσι θα το πάρουμε. Να. Ακριβώς. Αυτό. Έτσι, θα λέει. Κάνουμε ότι δεν συνέβη αδερφέ, αυτό. Δεν συνέβη τίποτα. Ας τους να λένε. Δεν εξηγώσε κανένα το αυτοδότο. Αυτό. Απλά θέλω να διαβάσω αυτά που γράφαν όλες τις μέρες. Για τον κορυφαίο που έχασε. Διάβασα, ο λέει. Καταπληκτικός, ο μοναδικός, ο έτσι ο αλλιώς. Έτσι. Ναι. Τώρα ξέρεις, δειλά άμα θα διαβάσεις. Δεν ήταν καλός στο ψηλό παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Ξέρεις, ναι. Είχε... Μεγαλώνει. Δεν είναι αυτό. Άλλαξε ο άνθρωπος. Τι έγινε. Την άλλαξε. Άσε φίλε. Δεν πειράζει. Εκτεθήκανε. Μέχρι που είπανε ότι θα είναι ένας απλός μαύρος. Ναι. Δηλαδή τόσο βλάκες είστε ρε παιδιά. Μέχρι που είπανε ότι τώρα διαλύεται η άμυνα. Του Νταμπλούχου, θα ότι θα παίζει όπως έπαιζε, όπως θα παίζει και δεν θα ακριβώς. Τρώει πάλι γκολ γιατί και να αλλάξει κάποιος πάλι δεν θα τρώει γκολ. Ο ευτυχισμένος Βαρέλα, γιατί δεν μένει δυσαρεστημένος, μένει ευτυχισμένος που είδε έτσι, πόσο ακριβώς. Τα παιδιά του αγάπησαν αυτό τον τόπο, έτσι, πόσο έτσι. Τα παιδιά του δέθηκαν, πόσο οι τρεις μικροί άντρες αυτοί είναι Βαρέλα και στην ψυχή, όχι μόνο στο επίθετο. Πόσο πολύ. Έτσι, θα νιώθα πολύ περήφανος αν τα παιδιά μου μου έδιναν τόσο δυνατό μήνυμα. Και μπορεί να είναι και συνδυαστικό με το ότι αυτό που εδώ έζησε δεν θα το ζήσει πουθενά. Αυτό που του είχα γράψει εκείνη τη μέρα. Έτσι. Σωστό. Έτσι λέω σωστό. Εγώ. Και ο μεγάλος Αντρέ σήκωσε το τηλεφωνάκι όμορφα και ωραία. Και σκάσαν όλοι από χθες πάλι. Συγγνώμη. Ναι. Τι νομίζετε ότι είναι αρχηγός μόνο για να φοράει το περιβραχιόνιο. Έτσι νομίζετε. Ακριβώς. Δεν μιλάω πάντα για σένα προσωπικά. Ξέρω πως το σκεπτικό σου για αυτό. Ακριβώς. Λέω τι νομίζω. Το πανί στο χέρι τι είναι. Ένα πανί στο χέρι. Α, μπράβο. Άστο. Και λοιπόν, πάμε στο άλλο τώρα. Το πιο απλό κοστί μου. Δεν χρειάζεται να λέμε περιτά πράγματα. Έτσι είναι αυτό. Έχει τη βλακεία του Παοξή, ρε. Τελείωσε, ρε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Έτσι είμαστε πλασμένοι. Έτσι, ρε. Είμαστε. Έτσι. Έχουμε έτσι, αυτή τη δικιά μας τη βλακεία που δεν μπορεί έτσι. Να την έχει κανένας άλλος. Επειδή τελείωσε. Ξέρω ότι θύτευσες δίπλα του πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι η ατάκα, η Παναγία των Παρισίων κράτησε 7 αιώνες. Σας το έλεγα φίλε μου. Σε είπα προηγουμένως, θυμάσαι, ότι κατηδίαν μάλλον, ότι κάθε ατάκα είναι ένα βιβλίο. Έτσι. Τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα την κόψω αυτή την ατάκα να τη βάζω γιατί ολόκληρη τη συνέντευξη δεν θέλω. Δεν είναι για να γίνεται λοιπόν, σούπα αυτός ο άνθρωπος. Θα σε κάνω και το παράπονο μου. Μου κάνεις τη φάγαμε αυτούς. Μια φορά, μας έσκασες, τη βάζεις και καπάκι την άλλη μέρα. Μπράβο ρε Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατάλαβες. Παίζεις δηλαδή με το συνέστημα, δηλαδή. Τσιμπά συνέχεια. Τι να κάνω.
Τι να κάνω. Αφού έτοιμαστε, τι να κάνω. Άστο, αδερφέ. Απλά, κοίταξε, υπήρξαν μηνύματα, βάλε. Όχι, παιδί. Ναι, την ναι. Ακούσα. Την πήραν όλοι, τη βάλαν στο διαδίκτυο. Όταν κοπάσει όλο αυτό, εδώ είναι. Εδώ την έχουμε. Έτσι μπράβο. Αυτό έτσι, δεν μπράβο, είναι. Υπάρχει, δεν θέλω, να, δεν θέλω να κάτι υπάρχει. Να ξεφτίζει. Δεν θέλω κάτι να γίνεται σούπα. Δεν θέλω να βαρε. Πάλι αυτό. Όχι. Όχι. Έχω αυτό το βίτσιο, ρε παιδί μου, από παιδί. Είπαμε. Έτσι. Έχω χούγια, ρε παιδί μου. Έχω τα χούγια. Τα έζια φίλε, μας. Έφευγα από σχέσεις, άντε να πω και κάτι πιο προσωπικό. Εκεί που θεωρούσα κάτι ότι υπήρχε, ότι ήταν δεδομένο κάτι. Δεν θέλουμε έτσι. Είμαστε περίεργοι στο χαρακτήρα. Ναι. Δεν θέλουμε κάτι είμαστε, να θεωρείτε. Είμαστε, να βαλτώνουμε. Ο στόπερ μας, ο ένας από τους δύο κορυφαίους όλων των εποχών στη θέση. Το ίμιση από το δίδυμο έφυγε και ξαναήρθε. Γιατί είμαστε πάω, γιατί πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία, ρε φίλε. Να περάσουμε και αυτό. Και δηλαδή, αυτό. Να ζήσουμε την στεναχώρια την ημέρα της γιορτής μας και να νιώσουμε την απέραντη χαρά που ξαναγύρισε ο ίδιος. Βλέπεις τι συμβαίνει. Και σημαντική παράμετρος. Έτσι, πρόσεξε, σημαντική παράμετρος. Χωρίς να κάνει πίσω η ομάδα. Χωρίς να κάνει η ομάδα. Εννοείται ότι αποδέχτηκε. Έτσι, είναι σημαντικό. Που του είχε γίνει. Άσε που δεν πιστεύω εγώ. Κάτι. Πιστεύω, θα πω, αυτό είναι μια διέστηση, δεν είναι είδηση. Ότι και κάτι της παραπάνω για να τον ευχαριστήσει και δεν θα το μάθουμε κανένας, δεν θα το μάθει. Έτσι λέω εγώ. Ναι, αυτός ο άνθρωπος δεν φίδεται χρημάτων. Έτσι, λέω εγώ, ρε παιδί. Εγώ πώς το σκέφτομαι. Ότι έλα εδώ, ρε μπαγάσα, ναι. Τόσο, αλλά και. Όχι. Λέω εγώ τώρα. Απλώς εμείς δεν θέλαμε, ας πούμε, αν υπέκυπτε η ομάδα, λέμε τώρα, που δεν θα υπέκυπτε. Θα ήταν. Μήπως χαλάσει το. Αυτό. Είναι πώς σημαντικό. Το είπαμε, πώς το έλεγε ο... The balance. Παραγκιώτης from Λάκωμα. The huge quality is very important. Όταν έχω εγώ Λουτσέσκου, φοβάμαι. Πόσο, φίλε, πόσο τον αγαπάμε πλέον θα αυτό τον άνθρωπο, πάλι. Ρε πόσο πάλι θα σας τα λέει, βρε. Περιμένω. Και θα σας τα λέει μια ζωή. Πού είναι όλοι οι υπερευαίσθητοι μεγαλοδημοσιογράφοι που τον σκίσανε όταν έκανε σχόλια ότι αυτά γίνονται μόνο στην ναζιστική Γερμανία. Πού είναι τώρα που είπε ο άλλος. Μα πού είναι αυτοί όλοι που είπε ότι οι φυλακές είναι. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό το σχόλιο. Α, εντάξει, τώρα έτσι κουκουβάγια όλοι, ε. Ναι. Στη Ρουμανία τον Πάσαρη τον έχουν στο τρίτο όροφο στο υπόγειο. Okay. Πες το να το... Έγινε. Αυτό που το είπε. Εντάξει, okay. Εντάξει. Πονάς αγόρι μου, αυτό είναι. Μήπως είναι και συγγενής του. Μήπως είναι και συγγενής του. Ρώτα τον άλλο. Δεν ξέρω. Αυτόν που τα είπε. Εγώ πάντως δεν ξέρω πώς είναι μέσα η φυλακή. Το πώς ξέρουν κάποιοι τι έχουν μέσα, προφανώς... Ναι, αλλά ξέρουνε βέβαια. Κάτι κάνανε προς τα εκεί. Μήπως ήτανε... Διπλανή, δεν ξέρω, φίλε. Ξέρω εγώ παραδιπλανό. Η ζωή στην Κίνα, ξέρεις πώς είναι. Δεν ξέρεις. Άμα δεν πας να ζήσεις στην Κίνα, φίλε, πώς θα κάνω εγώ, πώς θα κάνω σχόλιο να πω παιδιά, ξέρετε πώς ζουν οι Κινέζοι. Πρέπει να πας να δεις. Άρα, αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσα. Κάτι αυτό, όχι οριζόντια, κάθε τα διαμερίσματα από ό,τι ξέρω. Ναι. Γεια! Γεια! Λοιπόν την αγάπη γεια μου, σας. Ζουμουσού αδερφέ μου. Ζουμουσού αδερφέ μου. Έχετε Λουτσέσκου. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Δύο γραμμές ακόμα με αυτό το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Σε ακούω στο βάθος. Καλώς. Έλα. Τώρα ήρθα πιο κοντά. Πολύ, πολύ ωραίος είσαι, Κωνσταντίνε. Royal fans of London, ρε κουφάλες. Δέντρου, εννοώ είδοντιού. Καλά ρε πάω, τι τρίπλες είναι αυτές. Δηλαδή κοιμηθήκαμε φέτος, ήταν γυρνάει. Κοιμηθήκαμε με Ίγκα σου, ξυπνήσαμε με Βαρέλα. Τι γίνεται. Ρε έχουν χαζέψει, δεν ξέρουν τι να γράψουν, έχουν μπερδέψει τα δάχτυλά τους στο πληκτρολόγιο. Το πιο ωραίο από όλους το έγραψε η Μαρία Βου. Πάντα με τρομερό πνεύμα στην ομάδα. Ποιος είναι πάλι αυτός ο Βαρέλα που ήρθε στη θέση του Βαρέλα? Ματάκι χορταράκι ρε παιδιά. Να τον δούμε παιδιά αν είναι τόσο καλός όσο άλλος. Δεν είναι ο Βαρέλα του Χαραλάμπους και ο άλλος ήταν ο Φερνάντο Βαρέλα του Σάβα. Είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει. Έχουμε χαζεύσει, έχουν τρελαθεί. Δεν πέφτει με τίποτα. Και τι να γράψω. Αυτό ακριβώς. Στάκι μου. Και... οι Βραζιλιάνικες σημαίες, Κωστή, έχω μια υποψία ότι μπορεί να είναι οι δύο οι Ραμίρες. Ο ένας είναι 18-19 χρονών από την Παΐα και ο άλλος είναι αυτός που έπαιζε στην Τσέλσι
Και έμεινε ελεύθερος. Ήταν στην Κίνα και έμεινε ελεύθερος. Δεν ξέρω. Πάντως, λογικά δεν μπήκαν ούτε για τον Ερίκε που έχει συμβόλαιο, ούτε για τον Ζαμπά που είναι εδώ, ούτε για τον Μάτος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι για κάποιον τα βραζιλιανάκια μας. Ούτε για τον Μαουρίσιο. Αυτό είναι πάντα. Αυτό τρώγεται τώρα, αυτός, φίλε, όπως βλέπεις. Έχει πάθει πάω, έτσι. Δηλαδή, είναι πλέον πραγματικά είναι ένας από τον κόσμο. Έχει φάει την ένεση, την αρρώστια. Έτσι. Και επειδή βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, έτσι, γουστάρει και τους τσιγκλίζει κιόλας και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Να δούμε. Ζουμουσού, αδερφέ, αυτό είναι. Ζουμουσού. Τίποτα, ζουμουσού. 091, Κωστή. Κάτσε να σε βάλω. Έγινε, Κωστάκι μου, φιλιά στο Λονδίνο. Φιλιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Φιλιά. Πάμε μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Before the break, που λένε και οι παραμορφωμένοι. Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έλα, ρε, σε, ρε. Έλα, ρε, φιλέ. Στελάρα, θες να κλείσουμε και να βγεις μετά το διάλειμμα, να έχεις το χρόνο σου. Όχι, τάκα, τάκα, τάκα. Πάμε. Ακούς, Κωστή, το μεγαλύτερο κέρδος από την επιστροφή Βαρέλα. Α, νόμιζα θα έλεγες το μεγαλύτερο. Έτσι όπως το ξεκίνησες. Για... το μεγαλύτερο το κέρδος, το μεγαλύτερο το κέρδος. Ναι. Έλα, έλα. Ότι μπορεί ο Κρέσπο που παίζει τη θέση του αριστερού μπακ να είναι, ας πούμε, να βοηθάει και τον Γιαννούλιος που να γυρίσουμε με κάτω αρχηγός άμα δεν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, δεν έχει την πίεση. Σωστό. Σας το περίσσε κλεισμένος και η ομάδα κερδίζει χρόνο, η άμυνα δεν αλλάζει. Τεράστια υπόθεση. Έχεις ασχοληθείς μόνο με τα χάφιλε, με τη ραφοκοκαλιά. Είναι τελειωμένο πίσω, η τετράδα αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν οι τέσσερις που έκαναν τη χρονιά της ζωής τους. Όλοι, γι' αυτό και κάναμε τέτοιο ξέφρενο πανηγύρι με το αίτητο. Και έχεις να ασχοληθείς με τα μεγάλα χαφ που πρέπει να έρθουν. Έτσι. Εκεί. Μπροστά. Λέω. Απίστευτη επιστροφή, φίλε. Απίστευτη. Ο άνθρωπος έδειξε τη διαγωγή του στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν έχει υπογράψει με τι τρόπο τελείωσε τον αγώνα. Κλέγοντας αγκαλιά με τον Σάχοφ και τον Γκάνιας. Ναι, ρε, φίλε. Εντάξει. Έτσι. Τέτοια πράγματα δεν τα βρίσκεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μα γι' αυτό είπαμε. Στέλιο μου, γι' αυτό είπαμε την επόμενη μέρα. Δεν είναι έντιμο να πούμε το παραμικρό γι' αυτό. Όχι, ρε. Ο άνθρωπος τρία ένα πράγμα ήταν, είπαμε ήταν μόνο. Κύριος με κάπα κεφάλαιο. Ένα πράγμα. Αν θες να φύγεις, αν θες να φύγεις όμως, δεν μπορούμε με το ζόρι. Έτσι. Και χαίρομαι που αυτός γύρισε και είπε θέλω. Γιατί ίσως τα ζήγησε, ίσως κατάλαβε, ίσως είδε τα παιδιά, ίσως είδε εκεί ότι δεν είναι αυτό που περίμενε. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ νιώθω ότι δεν έφυγε ποτέ. Και έτσι τον αντιμετωπίσουμε. Έτσι, τον άνθρωπο που έκανε ένεση, έπαιξε με ένα χέρι. Έπαιξε με ένα χέρι, Στέλιο. Ναι, Κωστή, ναι. Σε εκλογές μπροστά μου είχε ένα φίλε, πρέπει να ήταν γιατρός, γιατί μόλις σου δίνει το φακελάκι, το βάλε στην τσέπη. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Δεν είναι όλοι γιατροί έτσι. Δεν είναι, έχουμε και γιατρούς έτοιμους. Πολλούς. 283 βάλε, φίλε. Έγινε Στελάρα. Έγινε, γεια σου, φιλιά, φιλιά. Να πάμε σε διάλειμμα. Τι δείχνει ο Ζέρβας εδώ. Ο Ζέρβας εδώ στην πινακίδα. Λοιπόν, Χρήστο, να σου πω τι δείχνει. Δείχνει το όνομα του πατέρα του. Το Β' Ζέρβας. Είναι σε αυτούς οι οποίοι έφτιαξαν την Τούμπα. Μη λέμε πάλι τα ίδια. Έτσι. Και είναι ο Μεσαίος, ναι. Ο Μεσαίος είναι. Ο Μεσαίος. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Τριήμερο. Τριημερούκλα δίνουμε. Πο, 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 τι δώρα είναι αυτά. Τριήμερο στο υπέροχο. Φιλοξένεια στο Λουτράκια Ριδέας και 5 τισέρτ υπέροχα, 5 φανελάκια με τη στάμπα του Double από το Σούφουρ Λάρνακας. Και ευχαριστούμε τα παιδιά. Μην ξεχνάτε, νούμερο 1 πρατήριο στην πόλη, BP, στο δρόμο για τη Χαλκιδική αριστερά, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, BP Χατζόπουλη. Εκεί το πιο καθαρό αέριο, η πιο έντιμη, ό,τι δείχνει το κοντέρ, αυτό έχει βάλει το πιο καθαρό αέριο, το καταλαβαίνετε στο αυτοκίνητό σας και επειδή πάτε πιο μακριά και επειδή το αυτοκίνητο τραβάει και εγώ εκεί βάζω και έχω ησυχάσει, έτσι, πειράματα δεν κάνουμε, BP πρατήριο Χατζοπουλέων, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, στην κορυφαία οδική ασφάλεια. Βγαίνοντας για Χαλκιδική στο αριστερά ή επιστρέφοντας από τη Χαλκίδια δεξιά, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πολύ ωραίο το σχόλιο του Πασίνη του Γιάννη στον τοίχο. Κωστή αυτή τη φορά έβαλε ο Βαρέλα γκολ στο 90, αλλά μέτρησε. Μη με λέτε μπαμπά, είστε του πριγιο και του ακού, παιδιά. Μη με λέτε μπαμπά, δεν το χορταίνω, παιδιά. Κρέσπο του Βαρέλα, παιδιά. Κρέσπο και του Βαρέλα. Για άλλα 3 χρόνια.
2310-287-888. Μπαίνετε και στο διαγωνισμό για 5 μπλουζάκια. Μου δίνετε και το τηλέφωνό σας, τα 3 τελευταία ψηφία, έτσι. Για να σας βάλω για 5 μπλουζάκια Λάρνακα. Και για το τριήμερο, το υπέροχο τριήμερο, στο Λουτράκια Ριδέα, στο Πόζαρ. Στο Φιλοξένια. Κάτσε να γράψω εδώ πέρα το παραπέντε, γιατί το έχασα. Άνοιξε το. Δεν ήξεραν το κύπελλο ήταν δικό. Δεν γέμιζαν καλά το γήπεδο. Με το μυαλό τους νόμιζαν πως το σηκώνω. Θέλανε offside στον Ενρίκε, μα το κολλάκι πήγε και κλάψαν δεν τους βγήκε. Πήγαμε το κύπελο στα αδέρφια και αυτοί γύρισαν κλαίγοντας στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν τους έφτανε, θέλανε και τον άλλο χρόνο. Τα χαρτιά με πονηριές που κλέψανε το θρόνο. Κάνανε τον τελικό στο σπίτι του στο Λάκα. Δεν το ξέραν πως θα πάρουν ένα μεγάλη πλάκα. Ο Αντελίνο τράβηξε μία φωτοπολίδα. Άστο να παίξει, τώρα έρχομαι στις γραμμές. Θέλαν το 19 να με πετύχουν πάλι. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μανόλο γύρνα πίσω, μη φεύγεις. Είστε του πίτιο και του άκου παιδιά. Λέλετε μπαμπά. Είστε παιδιά του Πελκά και του Σαμπά. Μάθετε το καλά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Λέλετε μπαμπά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Δεν είναι Αθήνα και είχα κόμπλεξ μπρο. Τώρα τρέμουνε τα τέμπη σαν περνώ. Ξάχναν αφορμή να κόψουνε βαθμό. Θέλα να μου σπάσουνε το αίτητο. Το σήκωσα και έκανα φιέστα. Περίμενα το κύπελο για ρέστα. Από πάντου το είχαν κανονισμένο. Με πήγανε ο ΆΚΑ και κλεισμένον. Ποτέ δεν κόλωσα δερβίση. Είχε κατεβήκα με στήση. Τα VIP είχα γεμίσει. Οι Μαου Μαου είχαν οπλήσει. Έβγαλε ο ΆΚ μου πίστολη. Θέλανε το ΒΑΡ να δουν όλοι. Έκανα τον τάπου στα ίσα. Του χρόνου πάλι νέα γάμη. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Νέα γαργαλιτά εννοεί, αλλά του αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Μην με λένε μπαμπά. Του Πασχαλάκη και του Μάτος παιδιά. Μάθετε το καλά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Έρχομαι τώρα στις γραμμές 2310-287-888. Έτσι όμορφα, σου μου σου λέμε 10 Ιουνίου ανταμώνουμε. 10 Ιουνίου, 20 χρόνια αθλητήριος, 20 χρόνια αθλητήρι. Έχουμε ζου μου σου βραδιά στον Όμιλο, δίπλα ακριβώς στο κύμα, στην παραλία, μετά το Μακεδονία Παλάς δεξιά, εκεί απέναντι από το προπό του Κούδα, του μεγάλου Γιώργου Κούδα, εκεί θα ανταμώσουμε. Η πίτσα θα είναι δωρεάν από την Fresh Day, από τον Τέλη Περγαμινέλη, στην Παναγία Τσαλδάρη 22. Η πρώτη μπύρα, η πρώτη, το τονίζω, η πρώτη μπύρα από τη Heineken, την Αθηναϊκή Ζητοπία. Λάζαρέ μου, σε ευχαριστώ αδερφέ μου που είσαι εκεί δίπλα. Θα είναι δωρεάν η πρώτη μπύρα λοιπόν από τη Heineken. Θα έχουμε γλυκά υπέροχα από το Manolias Fresh στην Νεάπολη, στην Παναγία Τσαλδάρη 33. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κατάστημα μας έφτιαξε και τη Βασιλόπιτα και θα είναι εκεί. Τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη που τυπώνει μπλουζάκια, που τύπωσε μπλουζάκια ζουμουσού μόνο για την περίσταση, για τα 20 χρόνια. Τη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκι που έχει ετοιμάσει μπλουζάκια επίσης, να δώσουμε. Και την εταιρεία Angel εννοείται και το Δημήτρη Καρυπίδη που στείνει όλο αυτό. Θα φέρει τα ηχεία του, τα μηχανήματα για να παίξει μουσική, τους προτζέκτορες. Θα είναι μια υπέροχη ζουμουσού αγαπησιάρικη βραδιά. Ελάτε παλαιοί και καινούργοι, ελάτε εσείς που είστε φρέσκοι στην παρέα μας και δόξα τω Θεώ αυξάνουμε συνέχεια την οικογένειά μας. Είμαστε πολλοί και γινόμαστε ακόμα περισσότεροι. Περνάμε μαζί μέσα από την καθημερινότητα, από τα δύσκολα και τα εύκολα, από τις χαρές και τις λύπες. Αυτά είναι που μας ενώνουν, αυτά είναι που μας κάνουν κάτι παραπάνω από μια ραδιοφωνική παρέα. Ελάτε λοιπόν 10 Ιουνίου εκεί κατά τις 9 να γνωριστούμε και να τα πούμε. Λάζαρέ μου, κορυφαία τώρα, τι να λέμε, Heineken, νούμερο ένα μπύρα. Όταν είσαι χορηγός στο Champions League τώρα, όλο και κάτι θα είναι ο κολοσσός. Λέει ο Θοδωρής Ανδρούτσος, καλημέρα ταμπλούχα, ζουμουσάκια. Όλα καλά με την επιστροφή Βαρέλα και όλα ακόμα καλύτερα με τις μεταγραφές που έρχονται. Και δεν θα είναι τύπου 35χρονου συνταξιούχου, αλλά θα δούμε τρελά πράγματα. Την Κυριακή έχουμε όλοι ένα χρέος. Πείτε πώς παίζει ο ΠΑΟΚ το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα πηγαίναμε για μπάνια. Όχι βέβαια, εδώ θα ήμασταν.
Έτσι θα κάνουμε. Και τώρα επιβάλλεται να βγάλουμε το δικό μας άνθρωπο, αυτό που ο μπαμπάς του υπήρξε ένας από τους κατασκευαστές του ναού, επειδή ουδέν αλόγο δεν πρέπει ο Δήμος να πέσει σε άλλα χέρια. Το νου σας, αδέρφια, λέει ο Θοδωρής Ανδρούτσος. Γεια σου, Χρύσα! Φοβερό το σχόλιο της Μαρίας Βου, όπως είπαμε. Γεια σου, Γιάννη μου, Πασίνη. Αυτός, ξαναλέω, που έβαλε τα κεφάλια μέσα στα σώματα των παιδιών του Βαρέλα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Κάτσε να δω αυτό που λες ότι κλαις, περίμενε να το ανοίξω. 23-10-287-888. Χρύσα, κοιμάσαι? Ναι, σκάσε. Λες, ανέβασε καμία μεταγραφή ο Γιωργάκης στο Instagram? Τάκ τα μάτια, γαρίδα. Περιμένουμε να δούμε τι είναι η βραζιλιάνικη σημαία. Τι είναι η βραζιλιάνικη σημαία? Κάτσε να πάω παρακάτω. Περίμενε να πάω παρακάτω. Καλημέρα, γεια σου, Ρέιτσελ. Λοιπόν, γεια σου, Ανέστη, γεια σου, Δημήτρη. Δημήτρη μου, να σε καλά. Να σε καλά. Ο Βασίλης ο Κουμπαγιώτης ανέβασε τη φωτογραφία. Βεβαίως. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω λόγια. Μια ασπιρίν περιποιημένη για τους τρεις του ΠΟΚ. Καλημέρα σου, Μουσάκια Ταμπλούχη. Καλημέρα, Κωστή. Φερνάντο Βαρέλα. Έχει βάλει Βέγκο. Υπέροχο. Ξυπνήσαμε. Κοιμηθήκαμε, λέει, με Ίγκασον. Ξυπνήσαμε με Βαρέλα. The beast is back, λέει ο Χρυσκολοβός. Έκανε σωστή κίνηση και μένει στον ΠΑΟΚ. Καλή τρίτη σε όλα. Ο Λάρη λέει, καλημέρα, αδελφέ μου. Επειδή περπατώντας την Κυριακή για... από Τούμπα για Λευκό Πύργο να πάω να ψηφίσω, πέρασα από τον Όμιλο και είδα ότι έχει ακριβώς απέναντι του Κούδα και ένα πιο πίσω δίπλα στη θάλασσα. Σε ποιο θα είμαστε? Λάρη, είμαστε εκεί που λέει Όμιλος. Έχει μπλε μεγάλη πινακίδα εκεί που λέει Όμιλος, στον Όμιλο. Κοίταξε να δεις, εμείς κάνουμε το πάρτι μας στον Όμιλο. Τα παιδιά από το Πατριαρχείο Γιαννιτσά κάνουν το πάρτι τους την Παρασκευή, κάνουν το πάρτι τους την Παρασκευή σε ένα μπαρ που λέγεται Αστέρια. Και θα έχουν και τα τρόπα εκεί, με 5 ευρώ είσοδο, να πάει ο κόσμος να γουστάρει. Τους αγαπάμε τα παιδιά από τα Γιαννιτσά, από το Πατριαρχείο, μας αγαπάνε και αυτοί και το ξέρουμε. Λοιπόν, εμείς στον Όμιλο το πάρτι. Αυτοί στα Αστέρια, δεν ξέρω, κανένα Σεντόνι κλαπ, κανένα Champions League κλαπ, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όμιλος λένε και τα δύο. Όμιλος μπροστά η μπλε, η πινακίδα μεγάλη, Λάρη, εκεί. Εκεί. Φτάσε μέχρι εκεί και θα τα βρούμε. Μπράβο σε όλους, λέει ο Τζον Γιανγκιάν. Ο Βιερίνη έπεισε το Βαρέλα. Βεβαίως, ισχύει αυτό. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο Λουτσέσκο φυσικά που έπιασε και του μίλησε. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ζουμουσάκια, λέει ο Κοσμάς Αποστολίδης. Καλημέρα στο Μάριο τον Ασπρόμαυρο. Ο Γιώργος ο Πανανός. Τάξε μια φίλη σου που ψάχνει, λέει, Καβαλιέρο. Είσαι αλήτης. Ο Βαλμπουενά, λέει. Μετά τις υπογραφές του συμβουλίου του με το Γαύρο πίνοντας σου ρωτή. Πόσο χρονών είναι? Ρωτάει ο Σίμος από την Καβάλα. Είναι 35 χρονών ο Βαλμπουενά. 34 στα 35. Αυτά. Ξεκάθαροι είμαστε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, γεια σου, Τσουκνίδα. Καλημέρα, Ζουμουσάκη. Ο Βαρέλα τελικά κατάλαβε το λάθος του, έστω και στο 95. Σημασία έχει που είναι εδώ. Ο Σάκης ο Χατζής. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Ζουμουσάκη. Ήθελα να σου πω να μην με βάλεις εμένα στην κλήρωση για τα t-shirt, γιατί είναι, λέει, της ΕΡΤ. Θέλεις από Open? Να κληρώσουμε. Να κληρώσουμε από Open. Λοιπόν, παρακάτω εδώ. Βεβαίως. Τι σημαίνουν οι βραζιλιάνικες σημαίες? Του χρόνου θα έχουμε κι άλλο βραζιλιάνο. Παιδιά, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό. Καλημέρα στον Κώστα Ευαγγελόπουλο. Αγάπη μου, πες μου κάτι, λέει, που δεν έχεις πει σε καμιά άλλη. Η μη ψευδοκορτέσια υπερθεώρηση οδηγεί σε ένα φαινομενικά εξωστρεφικό κοινωνικό γίγνεσθε. Σωστά. Λέει ο ίδιος ο Ευαγγελόπουλος, βάζει ωραία αποσταρίσματα. Λέει Bond. James Bond. Λέει ο άλλος. Ο Μας. Στο Boots. Ο Μας. Πήγα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, λέει, με ένα καρότσι, τίγκα πράγματα. Από πίσω ήταν μια γιαγιά με ένα καλάθι με δύο γάλατα. Γιαγιάκα, αυτά έχεις μόνο? Ναι, αγόρι μου. Τότε πήγαινε σε ένα άλλο ταμείο, όπως βλέπεις θα μου πάρει ώρα. Αλητεία. Γεια σου, Καραπιπέρι Αντώνη, γεια σου, Αλέξαρε Παπόρη, γεια σου, Χριστίνα Χατζηγιάννη, καλημέρα, Κωστή, με τέλεια εκπομπή και το μοναδικό κέφι. Γεια σου, Ζουμουσάκη μου, γεια σου, Χριστίνα. Ο Γιώργος ο Τίτος από Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Εδώ είναι τα κεντρικά. Εδώ, τι, πέσαν όλες τις γραμμές,
Γεια σου Μικιόρδο Σταύρε. Νομίζω εκεί πηγαίνει ο τόνος. Νομίζω εκεί πηγαίνει ο τόνος. Γύρισε. Αν δείτε Α, λέει ο Γιάννης Κανάρης, άλλος μυθικός με επικά ποσταρίσματα. Αν δείτε Α στο εκλογικό τμήμα, είστε στις ευρωεκλογές. Αν δείτε Β, είστε στις δημοτικές. Αν δείτε ΑΒ, είστε στο Βασιλόπουλο. Γίνονται αυτά. Έχουμε και κέφια, έχουμε και τις γραμμές, τις ξανασηκώσαμε. 2310-287-888. Πάμε να μιλήσετε εσείς, γιατί πέσαν όλοι μαζί αντάμα αγκαλιασμένοι. Καλημέρα σας, ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Εγώ! Σας ρίξαμε όλους μαζί. Εσύ, εγώ. Καταρχήν, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω για, το, για την μπλούζα Λάρνακα, double. 291, Άγγελος. Τέλεια. Εγώ δεν γυρίζω μάλλον. Ευγένη, έφυγες, ε. Ναι, ρε γάμο το. Παραχωρέθηκα να σου πω τα εντάξει, ξέρω γιατί τον είχες καψούρα. Όταν όλοι το βρίζανε κιόλας. Μάλλον έφυγε, φίλε, γιατί θέλει να παίζει παραπάνω. Κάθε παιδί ο... Εντάξει. Αυτό είναι, αυτό, είναι το μόνο σεβαστό. Αυτό είναι πολύ σεβαστό, όχι. Είναι πολύ σεβαστό. Όταν... Έτσι. Μόνο αθλητής δεν πρέπει να είσαι για να καταλάβεις ότι φεύγεις από κάπου πετυχημένος, ναι. Γιατί θες να παίζεις. Σωστό, για σωστό. Να το απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Γιατί όλοι αυτό πιστεύω. Γιατί οι επαγγελματίες τελευταίες το απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Άγγελε, θεωρώ ότι αυτός είναι και ο λόγος, δεν είναι οικονομικός. Ναι, γιατί ναι, του έδωσε αρκετά χρήματα η ομάδα. Απλά εδώ ένιωθε και νιώθει ότι δεν θα είναι ποτέ αναντικατάστατος και βασικός. Πράγμα που δεν μπορεί να πει ο Βαρέλα ή ο Κρέσπο ή ο Μάτος ή ο Βιερίνια ή ξέρω εγώ. Κοίταξε, σίγουρα θα μπορούσε να δεχτεί ότι θα ήταν η πρώτη αλλαγή. Εντάξει. Αλλά και πάλι... Ίσως νιώθει στα 27 του, στα 28 του, ότι εκεί που μπορεί του να έχουν... δώσει κάτι ακόμα. Μπορεί να κοίταξε, δώσει λογικά κάτι. Εκεί που του έχουν πει να πάει, του έχουν τάξει θέση βασικού και αναντικατάστατου. Οπότε, okay. Στο Μακάμπι δεν είναι να πάει. Εκεί, εκεί. Μήπως το στέλνουν πακέτο για να μην το χάσουμε και να το πάρουμε μετά από κάνα δύο χρόνια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σημασία δεν έχει ξέρω. Ότι και αυτός πρόσφερε, βεβαίως, εντάξει, οκ, okay, και ότι τώρα πρέπει να αλλάξει παρατσούκλι, φίλε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει, φίλε, τώρα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Τα κομμένα μαλλιά του Μπίσες Βαρτά. Δεν ξέρω, αγνώριστος. Δεν θέλω να πω τι λένε, τι, σαν τι είναι όλοι αυτοί που κόβουν το μουσί, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη έκφραση. Είσαι σαν... Αλλά αγνώριστος. Κούρεψε την αφάνα, έφαγε και το μουσί και είναι σαν το Λένι Γκράβιτς. Εγώ, φίλε, πιστεύω ότι ήταν στοίχημα αυτό, να ξέρεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Στοίχημα, δηλαδή τόσο πολύ παίζεις την ομάδα, δεν πιστεύεις το παλιό πρωτάθλημα. Να μου πεις με αυτούς που έχεις στην πλάτη σου. Σίγουρα. Φίλε, έκλαιγε ο γιος του όταν πήγε να τον αγκαλιάσει. Θέλω τον μπαμπά μου. Φύγε εσύ χωρίς το μουσί, σαν κόλος που είναι το πρόσωπό σου. Σαν ποπουδάκι. Φύγε μακριά. Πού είναι η αφάνα του μπαμπά. Είναι το επόμενο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτός δεν έχει πρόβλημα. Σε δύο μήνες πάλι έτσι θα είναι. Τι δύο μήνες. Εγώ πιστεύω σε τρεις μέρες. Τρώνει, ε. Θα κάτσει κάτω από τη λάμπα, λίγο κάτω από τη λάμπα και μετά με τη μία. Έτσι. Με τη μία. Δεν ακούγεται κάτι για μεταγραφές κοστί, έτσι. Αυτό είναι δείγμα σοβαρού και μεγάλου συλλόγου. Άλλο ένα σημάδι ότι έχουμε μεγαλώσει, άλλο ένα σημάδι ότι κινούμαστε πλέον σε άλλα επίπεδα. Πάντως εγώ, να ξέρεις, έχω βάλει το ένα το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο για να έχω μέρος και το άλλο κινούμαι στην πόλη. Καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπορεί να μην γίνουν τέτοιες μεταγραφάρες. Θα γίνουν. Αν και είμαι της άποψης, πρόσεξε, και είμαι μιας άποψης, χρόνια εκπεφρασμένη η άποψή μου, προτιμώ να πηγαίνω μετά στο αεροδρόμιο, όταν η ομάδα γυρίζει κύπελα και πρωταθλήματα, παρά πριν. Έτσι. Θυμίζω, κανένας δεν πήγε για τον Κρέσπο στο αεροδρόμιο, κανένας δεν πήγε για τον Βαρέλα, κανένας για τον Μάτος, κανένας για τον Μπίσεσβαρ. Για όλους αυτούς που είναι, μην το λες μόνο ένα άτομο. Έτσι. Για όλους για αυτούς. Κανένα για κανέναν να πάρουν. Τώρα στην ομάδα, έτσι. Ούτε για τον Βιερίνια πήγανε στο αεροδρόμιο. Ούτε. Γυρίζει τα συντάξιμα, αυτά, έτσι, εδώ, ναι, okay. Έγινε. Εντάξει. Ο Βιερίνια άλλα τρία χρόνια μέχρι να γίνει 36-37. Πώς ξεκάθαρα. Με τη ζωή που κάνει, με την τρέλα που έχει και τη θέση που πλέον συμμορφώθηκε. Όχι συμμορφώθηκε, αποδέχτηκε πλήρως και γουστάρει κιόλας, θέλω να σου πω. Να ξέρεις. Γουστάρει κιόλας. Έτσι κι αλλιώς μας έχουν δείξει ότι τις τελευταίες δύο μεταγραφές και καλοκαίρι, πέρυσι και χειμώνα, ότι κάνανε πράγματα που δεν τα περιμέναμε.
Ακριβώς. Και μας έχουν βγάλει τα μάτια. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Και ακούγαμε στις οπλές τους σκουτέρες. Ακριβώς. Άγγελε, πριν φύγεις, δώσε από το 1 μέχρι το 52, είναι και τα χθεσινά μηνύματα μέσα. Δώσε μου 5, μπαμ μπαμ, 5 νούμερα. 7, 10, το 4, ναι. Το 50, ας σου λέγα το 53 τώρα. Ναι, ωραίος είσαι. Το 52 και το 50. Το 50. Και ένα ακόμα, για να βάλω τα σημερινά, από το 1 μέχρι το 28, για να βάλω για το... Το 18. Το 18. Τέλεια. Έγινε αδερφέ, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού, αδερφέ. Λοιπόν, βάλε μαέστρο, κάνε το μουχαμπέτι, κάνε εσύ σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, δείξε την ποιότητά σου, σκόρπισε μας τα μοσαϊκά, κάνε μια αναμπουμπούλα, δείξε την τέχνη σου, φίλε. Σαγόρι μου. Σήμερα είναι η μέρα μου, γυρίζω βαρέλα μου. Ο Κώστας σε 091 κερδίζει τη μία φανέλα Λάρνακα. Σε 091, το τονίζω γιατί έχω και άλλους Κωστάδες. Πάω παρακάτω. Ο Γιώργος σε 416 κερδίζει τη δεύτερη φανέλα. Ο Χρήστος σε 679 κερδίζει την τρίτη φανέλα. Άνοιξε το. Ο Σταύρος. Νικιόρδος. Εκεί πηγαίνει ο τόνος. Λογικά εκεί σε 922 κερδίζει την τέταρτη φανέλα. Και... ο Πέτρος, κάτσε να το δω λίγο, Αθανασιάδης σε 9-12 κερδίζει την πέμπτη. Αυτή, κάτσε να δώσω και το τριήμερο. Περίμενες. Ο Γιώργος Τίτος, πάρ τον τηλέφωνο, Μαριλής. 6-9-86-2-47, Γιώργος Τίτος. Αυτός κερδίζει το τριήμερο. Βγάλ τον αέρα, προλαβαίνουμε. Γιώργος Τίτος, 6-9. 86-2-47. Αν το σηκώσει. Θυμίζω, χορηγή δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικά οι πράγματα τρώτε εκεί, φανταστικά. 705-750 σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο, πεντανόστιμα. Κλιμάρτ 917-646, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV. Και βέβαια φοροπρόβλεψη 22-50-02, Βενιζέλου 50 και στο φοροπρόβλεψη.gr. Καλημέρα σας. Θα πας... Λουτράκι Αριδέας, στην ξενοδοχιάρα, δυο νύχτες καταπληκτικές για σουλουμπουντρούχουμ και καραπιπερίν με το έτερό σου ίμιση Γιώργο Τίτο. Και δεν μου πέφτει με τίποτα. Ε, πώς θα σου πέσει ρε φίλε, σαν ζεστά νερά που θα πας, αγόρι μου. Με τίποτα, με τίποτα. Πόσα μηνύματα έστειλες. Ένα. Ένα φίλε. Και καλό. Λέγεται και κολοφαρδία. Καλημέρα μου, σου τη στέλνω. Αγόρι μου, να είσαι πάντα γερός. Έρχεσαι από εδώ, παίρνεις το βάουτσερ σου, συνεννοείσαι με το φιλοξένα και πηγαίνεις, περνάς δύο υπέροχες βραδιές, φίλε. Ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή. Να είσαι πάντα τυχερός. Ο θείος Βαρέλα εδώ, όλα τέλεια. Έτσι, όλα, όλα, υπέροχα. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου Γιώργο, να είσαι πάντα τυχερός. Κλείνω με Tenda Home. 4-30-0-11 Tenda. Αντιενεμική ζελατίνα πέργολα. Αυτός γνωρίζει Καλαμαριά, πολύ Γαλλική. Μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 25 χρόνια εμπειρία στην Tenda και παραπάνω. Τι 25 μόνο. Μόνο 25. Όλα όσα θέλετε για την Tenda με αυτόματο μηχανισμό Somfy. Με τα πιο ανθεκτικά πανιά. Με τα πιο σίγουρα πανιά, να μην πηγαίνετε σε λύσεις, σε ημιλύσεις, σε διάφορα φτηνιάρικα, γιατί και εδώ έχει εξαιρετικές τιμές και τα έχετε για μια ζωή. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα, έρχονται Παπαδόπουλας, Τσαλτίδης, Ασλαμάς. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. 10 Ιουνίου το πάρτι μας στον Όμιλο. Bye, 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 Φερνάντο Βαρέλα.